Τι έγινε, τι να γίνει. Γίνεται, δεν βλέπεις τώρα εδώ πέρα. Τι γίνεται, πολεμάτε. Εντάξει. Με τα κουμπιά, τι λογικό να υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Όλα καλά και όλα ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στο FM. Ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή. Με νέο μέλος σήμερα. Από σήμερα κάθε Παρασκευή θα έχουμε κοντά μας, το είχαμε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα, τον καλό μας φίλο, τον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου παιδιά, τι εισαγωγή καλώς ήταν αυτή, ναι. Εγμένος σκληρός και τα λοιπά. Λες και γυρνάμε τσόντα του 80, τι πράγμα είναι αυτό. Άνετα φίλε, είναι και αξίριστες όλες κάτω σαν θάμπος. Ναι, μια χαρά. Περιμένεις τώρα το Σιδέρσε Σταλόνε με το σκούφο να κλαίει τώρα και να... Φίλε, εμείς σε αυτής γενιάς είμαστε και μένουμε πιστοί, δεν αλλάζουμε. Δηλαδή με τα φρέσκα τώρα, τα καινούργια, τα χρυχλέδικα, δεν τα μπορώ εγώ. Αυτό εδώ πέρα που το παίζει και DJ δίπλα σου, μας έβαζε μπλούζ Αιθιοπίας. Μπλούζ Αιθιοπίας μας έβαζε τις φράσεις. Τι λες, Βλάχο. Κατάλαβες, δηλαδή, τι σου είπα, ξέρεις, έχω πάθει. Καλά που ήταν το lockdown, να πούμε, και δεν ερχόταν εδώ πέρα και έμαθε λίγο ο κόσμος να ακούει μουσική. Κάναμε ψηφοφορία, Στέφανε. Κάναμε ψηφοφορία και τα ξένα. Ποιο κέρδισε. Τα ξένα. Έλα, αλήθεια πες. Τα ξένα και δεν τρέπεσαι. Με το που έφυγε. Δεν τρέπεσαι, ρε Έλμερ, που κέρδισε τα ξένα. Πω τον Πινόσε. Καλά δεν τρέπεσαι, ρε Πινόκιο. Ποιο κέρδισε, ρε, πες αλήθεια. Τα ξένα. Καλά είσαι, ψε... 19. Θα σε πετάξω στην καρέκλα. Με το μέχρι... που έφυγε, ανέκαψα. Α, με το που έφυγε, ανέκαψα. Θα κάνω αεροπλανάκι το χωρικό και θα στο ρίξω στο μάτι μέσα. Δεν ξέρω, σιγά. Κάντο χωνάκι κάτω. Λοιπόν. Ρε, τι ακούμε, ρε παιδιά. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε κάθε Παρασκευή, παιδιά, 9 με 11. Ράδιο Μαρμίτα, θα τα λέμε και με τον Στέφανο Σωτηρόπουλο. Οπότε καταλαβαίνετε, ΠΑΟΚ Ηρακλής Άρης. Άρης ΠΑΟΚ Ηρακλής, Ηρακλής Άρης ΠΑΟΚ, όπως θέλετε, yeah, πάτε το. Θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης εδώ, παρέτσα. Άλλωστε, με τον Στέφανο γνωριζόμαστε παλιά από τη Νεάπολη. Ο Ντρούλινγκ τώρα θα το νιώσει στο πετσί του, τώρα θα το μάθει. Είναι και δίπλα μου. Γι' αυτό τον έβαλα δίπλα σε πίτι. Τι δυτικό είσαι κι εσύ. Πίσω από το σταθμό, ναι. Έλα, ρε. Ναι, ημιτασιόν όμως. Ημιτασιόν. Δεν είχε παπάκι. Είχα. Είχε. Άσπρη κάλτσα με σταράκι είχες. Σταράκι, ναι, άσπρη κάλτσα όχι. Yeah. Όχι, δεν, ναι, δεν προβιβάστηκα, έτσι. Χωρίς μουστουρίτσα που είναι, πρόσεξε. Yeah. Δεν βάζει τον ήχο, λέει, τον αμπελοκήπο. Δεν υπάρχει. Πετάει δηλαδή το υπόγειο πάντα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ψάξα, δεν έχει. Δεν έχει. Εγώ σου το είπα. Ο Περήφανος με είπε. Με λέει, ο Περήφανος μου. Ο Περήφανος με είπε. Που σε είπε αρκουδάκι μου, αρκουδίτσο μου. Ποιο, ο Περήφανος. Που είναι μόνο Περήφανος στα αυτιά είναι. Τρομερό. Τον άνθρωπο ελπίζω να μην ακούει. Εγώ, επειδή δεν έχω κομπλεξισμό επάνω μου. Όχι, έτσι, ναι, ούτε τα βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Όχι, εγώ καλωσόρισα με αυτόν τον τρόπο τον φίλο μου τον Στέφανο. Ναι, τον ναι, κοίταξε, ενδόμηχα αυτό το σύνθημα το γουστάρετε πολύ. Δεν θέλω να πεις ναι ή όχι. Κάτσε να βρω τον ήμιο των αεποντίων. Πάντα τον είναι εκείνο, είναι άλλο σειρά. Κλείνει τον Παπαθανασάκη είναι εκείνο. Είναι άλλο. Κυκλοφορούν. Κοίταξε, ο ένα είναι ο νεόνυμφο. Το μαύρο σύννεφο το λέω. Κάτσε να έχω δύο μέτρα διαφορά γιατί και να χέρι σαν κουπί. Νεόνυμφο ο ένα δίπλα μου. Εσύ πάντα, πάντα είσαστε εσεί. Πώ το λένε. Σκοτώνω. Όχι, ρε, όχι σκοτώνω. Ναι. Τι? Είναι αυτοί οι ψυχοπονιάριδες. Ναι, ο δικηγόρος ναι, ο Ηρακλή ήταν στην τηλεοπτική Μαρμίτα. Έτσι δεν έλεγα. Ναι. Τηλεοπτική Μαρμίτα 5 χρόνια δεν, υπήρχε, δεν είχε εκπρόσωπο ο Ηρακλής. Πριν έρθει ο Μακοκούλα, ο Τερτιλίνης. Ο φίλος μας, ο Τερτιλίνης. Στο Τερτιλίνη. Ναι. Ναι. Μετά είχαμε τον Σαχλαμά. Τώρα εντάξει, ο Σαχλαμάς δεν μιλούσε για Ηρακλή. Μιλούσε μόνο για μιλούσε μόνο για τον Σάντος και τον Τζόλι. Και τον Τζόλι. Ναι, φιλαράκι, ναι, και την Καμίλα Πάρκερ, ο Πελματολάτρης, φίλε. Δηλαδή έλεος. Εντάξει, παιδιά. Γεροντολαγνία είχε τον Σάντο.
περιοχή. Τώρα τι περιμένει, ο άνθρωπο έγινε 63 χρόνια και τρώει κορφλέξ. Εντάξει, αυτά του άρεσαν. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά του άρεσαν τον άνθρωπο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, πρόσεξε. Τι. Τον πάρω τηλέφωνο να τον βγάλω. Ναι, ξέρει τι πει. Έλα, Ζάκο, καίγομαι, καίγομαι. Ναι, καίγομαι, πε μου λίγο. Σε αυτό είσαι απόλυτο. Όταν παίρνει τηλέφωνο, πάντα καίγεται. Άρα πίνει και ο Βομαλτίνη. Αυτό είναι σε σίγουρα. Μετά το Carnation. Ξεκινάει με Carnation και θα πίνει ο Βομαλτίνη. Πάντω η αλήθεια είναι, ήθελα να το πω αυτό. Όταν με φώναξαν εδώ πέρα να μιλήσω με του υπευθύνου του ραδιοφώνου, είχα στο μυαλό μου ότι θα μου. Εσένα σε είχα, α πούμε, χωρί να μου πούνε τον Τάσο, αλλά υπέθετα ότι θα υπάρχει και Ηρακλειδέα. Δηλαδή θα γινόταν μια τέτοια εκπομπή. Που γίνεται τώρα, ας πούμε. Έτσι είναι, το είχα στο μυαλό μου. Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο με τις καταστάσεις που πέρασε ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια. Είναι δύσκολο να τον εκπροσωπήσει καθημερινά, γιατί πιστεύω ότι δεν θα έχει και θέμα να μιλήσει. Ναι, εντάξει, αυτό έχει δίκιο. Να θέματα υπάρχουν. Ναι. Και υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι κάποιος να είναι σχετικός και να είναι κοντά στο σύλλογο και να ξέρει τι παίζει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Ωραία. Γιατί υπάρχουν τόσα θέματα και στον Ηρακλή, άπειρα, τα οποία τελειωμό δεν έχουν. Γιατί. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, όπως και να το κάνουμε, έχει τη μεγαλύτερη περιουσία ακίνητη. Και είναι ένα θέμα γενικά. Άρα πληρώνει πολύ έφυγα. Εγώ λίγο να το θέλω να το συζητήσουμε αυτό, αν θέλει ο Στέφανος. Αν θέλει. Συγγνώμη λίγο. Γιατί το ακούω αυτό συνέχεια από Ηρακλή. Άρα οι φίλοι του Ηρακλή, κάθε Παρασκευή 9 με 11. Εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μπαρμίτα. Είναι εδώ σίγουρα. Με Ζάχο Ντρούλη και Τάσο Τρέγια και τον Στέφανο, τον Σωτηρόπουλο, θα έχουν την ευκαιρία να ακούνε από τα λόγια, από το στόμα του Στέφανου, νομίζω έγκυρες πληροφορίες και έγκυρες. Έτσι. Εγώ αυτό που λέει το ακούω από τους Ηρακλειδείς πολλά χρόνια, έτσι. Και δεν λέω ότι δεν είναι έτσι, αλλά κάνω μια άλλη σκέψη. Για την περιουσία. Ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι έτσι όπως μας λέει ο Στέφανος. Λέω όμως. Ότι όπως και ο Άρης και ο Ηρακλής ήταν σε μια δύσκολη. Κάποια στιγμή ήταν σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, έτσι. Και τώρα που είναι. Ναι. Ναι. Και χρωστάνε κάποια χρήματα και εκεί. Όταν εγώ είμαι σε μια τέτοια. Και κινδυνεύει η ζωή μου να πεθάνω, λέω. Τι έχω, πρέπει να κάνω μια χείριση, να το πάμε εκεί, ρε παιδί μου, για να σωθεί η ζωή μου. Έτσι. Δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Άλλο λέω. Είδες δεν πήγε αυτό το εισιτήριο. Όχι, όχι. Θα τον βοηθήσω κατευθείαν. Άλλο θέλω να πω. Θα τον βοηθήσω αλλού το πάρει. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Όχι, για επένδυση λέει. Όχι, μέσα λέω, όρους. Λέω. Άλλο λέω. Θα σου πει. Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Άλλο λέω, ρε παιδί μου, ο Ηρακλής έπεφτε. Ήταν χρωστούσε. Όπως και ο Άρης, έτσι. Και λες ότι έχει όντως μια περιουσία. Ναι. Εγώ λέω ότι αν μου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση αλλιώς θα πεθάνεις. Και έχω ένα κτίριο που κάνει 100 εκατομμύρια ευρώ. Θα το πουλήσω, αν όχι 180. Λοιπόν, θα κάνω την εγχείρηση, θα γίνω καλά και, θα και μετά πάω. Τα υπόλοιπα. Αν τα είσαι, υπόλοιπα... Αν είσαι εσύ ιδιοκτήτης. Και αν είσαι και μόνος σου. Ναι, ρε φίλε, για το πρόβλημα μιλάμε. Πάντα ξέρετε κάτι. Το κράτος πάντα λειτουργεί με έναν τρόπο τέτοιο που σε έχει στο χέρι. Εκβιαστικά, αν θέλεις. Πες το όπως θέλεις. Ναι. Ο Ηρακλής είχε πρόβλημα με το συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτές τις εγκαταστάσεις που έχει και έτσι και κέρδισε και όλα τα δικαστήρια και πλέον δεν μπορεί να το κατασχέσει. Ναι. Κανείς όσα πρόστιμα και προσαυξίες να βάλουν. Τι πρόβλημα υπήρχε με τον συντελεστή δόμησης? Ο συντελεστής δόμησης, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να ήταν πάνω από 0,6. Ήταν 0,6 για να μπορέσει να χτίσει ένα τούβλο. Ξέρεις τι σημαίνει. Δηλαδή... Κάτσε να πούμε το βλάχο από το Σαμπέλα. Ξέρεις τι σημαίνει συντελεστής δόμησης. Γιατί εμείς έχουμε και πτυχίο δομικών έργων, άμα δεν ξέρω. Εγώ πτυχίο δεν έχω. Τι σημαίνει το 0,6, ρε. Ξέρεις. Μπορείς να χτίσεις έξω πολυκατοικίες ένα μέτρο. Τι λες, ρε βλάχο. Τι λες, ρε βλάχο. Στο ένα στρέμα χτίζεται 600 μέτρα. Αυτό σημαίνει. Επειδή δεν θα μας απαντούσες, σου δίνω την απάντηση. Τι να δούμε τι θα μας πει. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Έτσι, λοιπόν, πάμε παρακάτω, Στέφανε. Περιμέναμε και ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε αυτό να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης για να μπορέσει να κάνει και πράγματα. Γι' αυτό και δεν έγινε και ποτέ για το γήπεδο του Ηρακλή που έχει εκτάσει εκεί στην Αγίου Δημητρίου. Μετά μας κάνανε ένα γύρισμα ότι είναι το ΑΧΕΠΑ απέναντι. Και δεν μπορεί, ενώ το Καφτατζόγλο είναι 500 μέτρα πιο κάτω. Και επειδή το ΑΧΕΠΑ δηλαδή για λόγω χορύπασης και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχαν πάντα δικαιολογίες. Δηλαδή ο ωκεανός Σταυρός δεν είναι κοντά, ας πούμε, στο Καφτατζόγλιο. Αυτό δεν σου λέω. Έχει αλλάξει αυτό όμως. Μας είπες ότι έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει, όχι, ο συντελεστής δόμησης. Ίσα-ίσα άλλαξε κάτι άλλο. Έγινε τότε αυτή η ιστορία με τα τιμολόγια. Μια ιστορία η οποία κόστιζε, ας πούμε, αυτοί όλοι, ενώ ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς δουλεύαν οι ομάδες. Κάποιοι έξυπνοι, εκεί που διοικούσαν τον Ηρακλή, δεν αποδίδανε το ΦΠΑ. Ναι, δηλαδή, αν έχεις το Θεό σου.
Δηλαδή έπαιρνε αυτό το οποίο έπαιρνε με τιμολόγιο, με λιγότερα λεφτά, αν θέλει. Και για μισό καιρό. Φέτος είχε κάποιο τότε, Στέφανε, αυτού εδώ που δεν είναι το ΦΠΑ. Σίγουρα. Δηλαδή βλέπουμε ένα μήνα, ας πούμε, δεν αποδίδεται ΦΠΑ. Μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Ναι. Την οποία η ομάδα βόλεϊ έκανε τότε τους παπάδες. Δηλαδή μου η μάνα του συλλόγου δεν τα βλέπε αυτά, ας πούμε. Αυτή ήταν ο Αλφα Σίγμα Ηρακλής. Ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής. Αυτά ήταν τα θέματα τότε. Και κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν καλοθελητές, είτε εκ των έσω είτε απ' έξω, τώρα δεν χρειάζεται να πω. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, ήρθε κάποια στιγμή, τους πιάσαν, όπως λένε, μάλιστα, ότι δεν πληρώνουν το ΦΠΑ. Εάν αποδίδανε το ΦΠΑ, δεν υπήρχε κανένα στοιχείο για να τους σύρει στα δικαστήρια. Ωραία. Με αποτέλεσμα, ένα κεφάλαιο δηλαδή που αλυσφαιρίσει 6 εκατομμυρίων ή 7 εκατομμυρίων 8, με προσαυξής και πρόστιμα να το κάνει το κράτος 550. Μάλιστα. Ναι, εγώ θυμάμαι, δεν θυμάμαι καλά το νούμερο, θυμάμαι 150 εκατομμύρια. 500 πει. Τώρα η κατάσταση, για να το ολοκληρώνουμε, πώς είναι οικονομικά στον Ηρακλή, πού ανήκει ο Ηρακλής? Ο Εραστέχνης Ηρακλής. Γενικά. Ο Εραστέχνης Ηρακλής είναι αυτή τη στιγμή σε μια πολύ καλή διαδικασία μετά από πολλά χρόνια, ούτως ώστε απέδειξε ότι δεν ευθύνεται ο σύλλογος εάν κάποιο πρόσωπο έκανε αυτά τα οποία έκανε. Μάλιστα. Εντάξει. Και έτσι κάποτε και ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να παγώσει τα χρέη. Καλά, εάν ήταν... θυμάσαι καλά τότε. Ήταν του ΠΑΟΚ παγωμένο. Λέγανε ότι φταίει ο γούμενος. Εγώ παγώνω τα χρέη. Ήταν παγωμένο. Αλλά πήγανε προσωπικού. Ναι, ναι. Σημειωτέων ότι με ασφαλιστική ενημερότητα χρόνια κάμνατε μεταγραφές, λειτουργούσατε κανονικά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Υπήρχε, νομίζω. Θα σου πει, το κρατούσε δέσμιο τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν θα σου πω αυτό. Υπήρχε ένα κράτος, ναι, το οποίο είχε κάποιους νόμους, τους οποίους έπρεπε, κατά την άποψή μου, σε όποια ομάδα και να έχει τέτοια θέματα, να τους εφαρμόζει. Είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε ο Άρης, είτε ο Ηρακλής. Δεν εφαρμόζεται αυτά στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, είτε στο Παναθηναϊκό. Κακός. Δεν εφαρμόζεται αυτό. Και το ξέρεις πολύ κακός. Καλά. Τώρα μην κοροϊδεύω. Κακός, αλλά να πούμε λίγο και το άλλο. Εννοείς για το πάγωμα, εννοούσες για τους νόμους. Το πάγωμα, ρε φίλε, τι να έκανε. Δηλαδή, όταν πήγαινε ο Ζαγοράκης. Μην πάτε στο πάγωμα. Συγγνώμη λίγο. Εγώ όταν πήγαινε ο Ζαγοράκης στον Υπουργό Οικονομικών και τον έδινε υπόσχεση ότι θα λύσουμε το θέμα και έλεγε, ορίστε, ξεκινήστε εδώ, σας πληρώσουμε τι θέλετε, τα πάντα. Έτσι. Και τον εγγράφανε στα παλιά στα παπούτσια. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή. Και να σου πω και κάτι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα, αν υπάρχει κάποια άλλη στον ελληνικό χώρο, πείτε την, που τουλάχιστον το πρωτογενές χρέος που δημιουργήθηκε, 11 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς πως αυξήσει τα βατζιλία και αφόρους, όπως είπες και εσύ, που σας το κάνα 550, βρέθηκε ένας άνθρωπος και το πλήρωσε. Ναι, ρε παιδί μου. Έτσι. Υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που πλήρωσε το πρωτογενές, γιατί άλλες ομάδες πέσανε γάμα εθνική. Αλλάξανε αφημί, μπασταδέψαν τα ονόματά του. Γιατί κοιτά σωστά. Εντάξει. Περίμενε. Άλλε είπα ομάδε. Ο άλλο δεν έγινε. Ο Σπανιώνης δεν έγινε. Άλλη ομάδα δεν έγινε. Δηλαδή μόνο ο Ηρακλής πήρε, ας πούμε, Αν πιστεύετε κάποιοι. Το εποντίον, ας πούμε. Αν πιστεύετε κάποιοι. Ο Άρης δεν έγινε. Ο Άρης πώς λέει. Ο Άρης λέγεται. Δεν λέγεται Άρης. Ο Άρης. Περίμενε. Δεν είναι αλλαγή ονόματο. Αν πιστεύετε κάποιοι. Έτσι ήταν και παλιά. Ότι η ιστορία μια ομάδο είναι ένα αριθμό φορολογικού μητρώου. Δηλαδή για να πληρώνεις την εφορία, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Τι σημαίνει αυτό που λέτε? Θα σου πω τι σημαίνει. Αν αύριο μεθαύριο ο μεγαλομέτοχός σου με τις προσαυξήσεις με το οικού κεφαλαίου που έχει κάνει παρατήσει τον ΠΑΟΚ, θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει με τις προσαυξήσεις, με τις αυξήσεις με το οικού κεφαλαίου. Με τις αυξήσεις να αγοράσει τον ΠΑΟΚ. Το άνοιγμα που θα έχεις, έτσι είναι, μην κοιτάς τάσο, έτσι είναι. Ανάλογα τι θα ζητήσει. Μετά αναγκαστικά. Ανάλογα τι περιουσιακά στοιχεία θα παρουσιάσει στον επενδυτή. Πόσα εκατομμύρια λέγει, μπορεί να μιλάμε, αξίζει μετοχικού, κάθε 200. Κάθε 200, πώς θα τρελάνουμε, άκουσε. Ναι, να σε απαντήσω όμως. Θα αναγκαστείς μετά, κοίταξε, το αφημί θέλω, αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να σου πω γιατί στον ΠΑΟΚ αυτό ή στον Άρη αυτό. Κάποιες ομάδες αναγκαστικά, κάποια στιγμή, γιατί αυτό εδώ το σύστημα το οποίο επικρατεί σε αυτόν τον τόπο καταστρέφει τις ομάδες και δεν καταστρέφει τα πρόσωπα όπως θα έπρεπε να είναι νομικά, θα χρειαστεί να αλλάξουν αριθμό φορολογικού μητρώου. Δηλαδή αλλάζει ο λαός. Τώρα τα χρέη που αλλάζει, πάνε. Δηλαδή... Τα χρέη μιας ομάδας που πάνε. Πάνε στον πρόεδρο. Στα πρόσωπα. Στο φυσικό πρόσωπο. Στα φυσικά πρόσωπα. Μπράβο. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, άρα μα φύγει ο Σαββίδης και χρωστάει ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης θα αναλάβει τα χρέη. Αλλάξει αφημί. Κάτι θα κάνεις. Άρα δεν θα μπορείς να πεις ένα τεχνικά άμα δεν μπορεί κάποια ομάδα. Μαζί σου, ρε φίλε. Τα χρέη ποιος θα τα έχεις. Ποιον ακολουθούν τα χρέη. Φεύγει ο Σαββίδης. Και ο ΠΑΟΚ είναι χρεωμένος. Αυτό είναι πρόβλημα του εκάστοτε προέδρου. Τι θα κάνει με την εταιρεία του. Βρε καλέ μου άνθρωπε, άλλο σε ρωτώ. Ναι. Φεύγει, όπως είπε ο Ιβάν Σαββίδης, αύριο.
Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ είναι χρεωμένο 40 εκατομμύρια, όπως είπα, και πήγαν στα. Ήταν 40 και δεν πήγαν στα 10. Λέμε τώρα, παράδειγμα. Ναι, λέμε παράδειγμα, ρε παιδιά. Παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι θέμα του Κατσαρί, δεν είναι δικό μου. Μπράβο. Ποιο αναλαμβάνει τα χρέη αυτά, ποιο τα υπομίζεται, ποιο είναι υπεύθυνο. Ο Κατσαρί. Ο Κατσαρί, δηλαδή ο Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ. Πάντα η μάνα του συλλόγου σε όλα. Μάλιστα. Κατάλαβε. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί ο Πανιόνιο, α πούμε, τράβηξε την κανονιά. Και βγάζουν, ας πούμε, οι σύνδεσμοι του Πανιωνίου, όπως λένε οι πάνθυρες, μία ανακοίνωση και λένε: μη τολμήσετε να αλλάξετε αφημί. Λες και το αφημί, ιστορικά, όταν έγινε ο Πανιώνιος ή ο Ηρακλής ή το Άρης ή ο ΠΑΟΚ, ιστορικά, αυτές οι ομάδες είχαν ένα αφημί. Τίποτα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και λέει: μη τολμήσετε να τα αλλάξετε. Κάτω και το λένε αυτό και δεν έχουν καταλάβει ακόμα, γιατί εγώ το πονάω από το 11 τυρανιέμαι και ξέρω πολύ καλά. Ότι από την επόμενη μέρα από τη ΓΑΜΑ Εθνική κάνει ένα βήμα και μπει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ο Πανιώνιος, όλοι οι καημένοι που τους χρωστούσες, αυτά είναι με προσαυξήσεις πάλι και πρόστιμα, 100 χιλιάρικα, 200, 300, 500, δεν γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις. Αυτό δεν το ξέρει του Πανιώνιους. Θα πρέπει να αλλάξουν αφημί. Ναι, τέλος. Γιατί με την εκαθάριση του Βενιζέλου άλλαξαν αφημί. Δεν τους είδα να φωνάζουν. Το φορτώσανε. Δεν τους είδα να φωνάζουν τότε. Τώρα φωνάζουν. Λοιπόν, αφού είχαν αλλάξει να αφήνει στο ποδόσφαιρο. Θα περάσουμε λίγο στα διαδικαστικά τη εκπομπή. Θα ξεκινήσει λίγο ο Στέφανος. Να δώσουμε λίγο του υποστηρικτέ. Εγώ να πω ότι μαζί μου υποστηρικτή τη εκπομπή είναι το Σεριάνι τη Ανατολή. Το Σεριάνι τη Ανατολή είναι στον δρόμο για το Ασβεστοχώρι. Εάν χτυπήσετε στο Facebook, θα μπείτε να δείτε το τι ακριβώς κάνει ο φίλος μου ο Θόδωρος με τον Δημήτρη. Παλιά Ανατολή δεν είναι. Η παλιά Ανατολή. Ναι. Το Σεριάνι τη Ανατολή. Κάθε μέρα πέρα από εκεί. Ναι, ρε φιλέ, αλλά να μπεις μέσα για να φας. Προβατίνα στη σούβλα. Προβατίνα στη σούβλα. Προβατίνα στη σούβλα δεν έφαγα. Θα πάω όμως να το δοκιμάσω. Τώρα έχει. Θα πάω το δοκιμάσω. Θα σου φτάσει μία. Στον δρόμο μου είναι. Μία προβατίνα θα σου φτάσει. Και την ουρά θέλω. Θα πάμε μαζί. Έγινε. Όλα λοιπόν τα κρέατα είναι ελληνικά. Αν πούμε μια ρετσινάρα να κοντοσούβλι. Να γίνουμε καλά. Ναι, ρε φιλέ. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, ό,τι γουστάρει. Άρα έχει σούβλε. Έχει σούβλε. Ωραία πράγματα. Και ελληνικέ σούβλε. Ωραία πράγματα. Καθημερινά, ειδικά Παρασκευή, Σάββατο, γίνεται το μαγαζί. Χώρος Σεριάνι της Ανατολής. Σεριάνι της Ανατολής. Είναι ένας υπέροχος χώρος, καταπληκτικός χώρος. Εάν μπείτε στο Facebook και χτυπήσετε Σεριάνι της Ανατολής, θα δείτε τα παιδιά κάνουν και live πώς φτιάχνουν τα κρέατα. Όλα, όλα. Είναι παιδιά κάτι εκπληκτικό μες στην πόλη μας. Κανόνισε ένα βράδυ να πάμε. Δώσε διεύθυνση, τηλέφωνα. Είναι στον δρόμο για το Ασβεστοχώρι, στο δεξί σου χέρι. Όσοι χτυπήσουν στο GPS Σεριάνι της Ανατολής, είναι πάνω στον δρόμο του Ασβεστοχώρι. Όπως ανεβαίνουμε δεξιά. Ακριβώς. Σωστό. Είναι μετά, λίγο μετά το Ρετζίκι. Τα ξέρεις όλα. Μετά το κολέγιο Δελασάλ, είναι καμιά κανένα χιλιόμετρο το πολύ δεξιά. Θα το δείτε δεξιά, τεράστιες πινακίδες. Θυμάσαι τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων κτλ. Θα χτυπήσουν στο Facebook, δεν θέλω να πω τηλέφωνα κτλ. Τα βρίσκεις όλα σήμερα. Αναλαμβάνει γάμους, αραβώνες, βαπτίσεις κτλ. Τα πάντα. Okay. Τα πάντα. Άρα και κοινωνικές εκδηλώσεις. Τώρα είναι λίγο περιορισμένα βέβαια, αλλά είναι τεράστιο τώρα το μαγαζί. Είναι περιορισμένα. Επειδή... είναι τεράστιο μαγαζί. Έχει το καλοκαίρι, έχει έναν υπέροχο χώρο μέσα στα πλατάνια. Γιατί αν πας με 40 βαθμούς, εκεί θα πας με 25. Στη βάφτιση του νεψιού μου πήγα. Εκεί κάναμε τη βάφτιση του νεψιού μου πριν 7 χρόνια. Και για μια που είπες για γάμο, τον τέταρτο σου γάμο τον κάνεις εκεί. Στο Κατάρ δεν επιτρέπεται τέταρτο γάμο. Στο Κατάρ θα πάω. Κάνε μια κύρωση. Πέθανε και ο Πάτερ Βασίλειος, θα τον αφορήσεις. Ο Πάτερ Βασίλειος με λατρεύει. Και μας ακούει καθημερινά ο Πάτερ Βασίλειος. Έφυγε ο Πάτερ Βασίλειος, νομίζω. Από πάνω. Το Σβεστοχωρί. Όχι, ρε, από την Νεάπολη, λέω. Όχι, από το Σβεστοχωρί, λέω. Και άλλο πατέρα, το φέραμε στην εκπομπή. Αποδίμησε ο πατέρα Βασίλειος από την Νεάπολη. Α, ναι. Δεν το γνώριζα. Εγώ λέω για τον άλλο πατέρα Βασίλειος, ο Σβεστοχωρί. Το φέραμε και στην εκπομπή. Με το ωραία. Μαζί μου είναι επίσης Barber Shop, Κωνσταντινούπολος 79. Εκεί σας περιμένει ο Στέλιος, ο φίλος μου, αδερφούλης. Στελάκης. Στελάκης, το ξέρεις καλά, το Στελάκη. Ναι, ομιδιά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Λες μικράτη εξπρές και σε κουρεύει με 5 ευρώ. Ξέρω, σε κάνει κουκλάκι. Ξέρω φιλαράκι. Με 5 ευρώ. Σε λοιπόν, βάζει και μπριγιαντίνη. Τα πάντα κολλάει. Τα πάντα. Που δεν είναι μπριγιαντίνη. Σε κάνει κουκλάκι. Εσένα σου δίνει βέτεξ δώρο για να χτενίζεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και μαζί μου φυσικά τα μαγαζιά Root Μελενίκου 25 που με δίνουν με τις μπλουζίτσες της Underground. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, ναι. Σου πάντα σπρώμα. Root μαγαζιά. Ασπρώμα με μπλουζα σε πάει λίγο. Ξύνεται η πλάτη σου. Εντάξει, φίλε, αφού ασπρώμα. Δεν μπορεί να ακούσει χορηγού σου. Δεν κακό. Όχι, εγώ θα σου πω στο άλλο διάλειμμα. Να μην κουράζουμε λίγο τον κόσμο. Εντάξει. Ξεκινάμε, πάμε να κάνουμε το πρώτο break των 9.30. Εδώ θα περάσουμε όμορφα, τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Έτσι, μια χαρά ξεκινήσαμε. Ταιριάζει, κολλάει η παρέα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν κουνάμε τη βελόνα. Αθλητικό Λίμπερο 107 και 4 στο FM, Ράδιο Μαρμίτα. Στέφανος Σωτηρόπουλος, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγια στο μικρόφωνο. Κάθε Παρασκευή, τριπλέτα εδώ.
ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής. Ηρακλής Άρης ΠΑΟΚ, όπως θέλετε πάρτε το. Άρης ΠΑΟΚ Ηρακλής. Εδώ θα τα λέμε 9 με 11. Break, ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα. Συνέχεια μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέτσα μαζί. Εδώ θα τα πούμε με τον Στέφανο και τον Ζάχο. Μέχρι και τις 11. Τρόποι επικοινωνίας εκπομπής. Μηνυματικά πληκτρολογείτε FM. Αφήντε ένα κενό. Γράψτε το σχόλιο σας. Ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση. Αποστολή στο 54-222. Μόλις 0,62 λεπτάκια αναμήνυμα. Μαζί με τη ΦΑΠΑ. Και γραμμούλες 23-10-287 και 3 οχταράκια σε λίγο από τώρα. Κοντά μας είναι το Live Kitchen. Είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό στο σέρβις, στην ταχύτητα της παραγγελίας σας. Απίστευτο αλλά πραγματικό. Κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου και βλέπεις μέσω κάμερας τι τρως ζωντανά. Πώς παρασκευάζεις την παραγγελία σου και ποιος σου τη φτιάχνει. Live Kitchen ξεκίνησε να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει. Μπορείς να επιλέξεις 15 είδη ορεκτικά, 14 είδη σάντουιτς, 5 είδη από τορτίγες, 9 είδη από μπέργκες και πολλές άλλες εκπληκτικές γεύσεις και δημιουργίες σας περιμένουν στο Live Kitchen. Κάντε τώρα την παραγγελία σας μέσω της εφαρμογής που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας από Android ή iOS. Live Kitchen πληκτρολογήστε και το κατεβάζετε ή τηλεφωνήστε στο 2316-018-478-79-80. Επαναλαμβάνω, 2316-018-478-79-80. Ανδρονίκου 21, Δυτική Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, από τις 12 έως και τις 2 το βραδάκι. Λοιπόν, να μην κουράσουμε άλλο τους φίλους, στο άλλο διάλειμμα τους υπόλοιπους καλούς φίλους υποστηριχτές μας. Λοιπόν, ξεκινάει μετά από 2 εβδομάδες, παιδιά, το πρωτάθλημα. Ξαναέρχεται το ενδιαφέρον λίγο σε όλους μας που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Έχει ντέρμπι. Έχει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, νομίζω. Αν και ο Άρης είναι πρωτοπόρος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ντέρμπι το Απόλλωνος Μήνης, το Άρης Απόλλωνος Μήνης, στο φιλικό στάδιο των Ιωαννίνων για τον Άρη. Πώς σε κοιτάει, με λοξό μάτι σε κοιτάει. Τι να κάνει, έχει πάρει φόβο από το μεσημεριανό. Το φιλικό ποιο είναι, το γήπεδο είναι το φιλικό. Το φιλικό γήπεδο, ναι. Το... Υπάρχει εχθρικό γήπεδο. Αυτή τη στιγμή εκεί που θα πάτε, όχι. Θα είναι, θα είναι φιλικό. Πιστεύω θα είναι πολύ καλό το κλίμα. Το χορτάρι θα είναι μαζί μας. Είναι φιλικό γήπεδο. Από την άποψή μου. Μπορεί να μπει. Πιστεύω ότι. Το χορτάρι, δηλαδή, αν πάει μπάλα, μπορεί να κάνει ένα έτσι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ λέω ότι οι φίλοι παγουράδες. Ότι. Τελευταία έχουν μια συμπάθεια, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο. Στον Άρη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχει. Έχει αυτοί που αφήναν τα καθίσματά του για να πάνε παοξίδες, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο. Αυτό είναι. Καλό είναι αυτό. Στις μεγάλες ομάδες σέβονται. Που ήταν τα διαρκεία. Και καθόντουσαν οι παοξίδες. Εσείς τώρα τα χαλάσατε, έχει λίγο καιρό. Πέστα! Πώς τα χαλάσαμε, πέστα, δηλαδή, όταν Στέφανε, τα είχαμε καλά, αυτός δεν είχε βγει. Πέστα, Στέφανε! Έβρισε τον Νίβιτς, σκοτωθήκαμε τον Νίβιτς. Τότε μας είχαν στείλει. Ναι. Πώς το λένε αυτό που παίζει τον Όφηρε. Πώς το λένε, που ήταν σε εμάς. Όχι, ρε, στον Πάουκ είχε περάσει. Δεν μπορώ να δει με το Κοροβέση. Α, ο Κοροβέση. Ναι, είχε έρθει ο Κοροβέση και ο Χαρίση πακέτο. Ναι. Τότε, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Τότε που τα είχαμε καλά με τον Χριστό Βασίλη. Ναι. Και γινόταν ο κακό χαμό όμω. Που είχε βάψει και το Μακεδονία, αν θυμάμαι καλά. Σκοτώθηκα με τον Νίβιτ. Είχε βάψει το Μακεδονία. Όχι μόνο με τον Νίβιτ. Έβριζε και παίχτε του. Τέλο πάντων, αυτή είναι λίγο. Προ τα κάτω λίγο πάει η φιλία του. Προ τα πάνω δεν έχουν αλλεργία. Έχουν αλλεργία. Προχθέ ένα-ένα έφερε. Τι? Ένα-ένα έφερε. Ναι, το είπαμε αυτό. Ναι, αυτό να περιμένουμε όμω να δούμε και λίγο και τις επόμενες τι επόμενε κινήσει. Του κόψανε 2 βαθμούς. Τι να δούμε. Κι άλλο. Τι? Θα του κόψουν, δεν θα κόψουν και στο Καραϊσκάκι. Και ο Πανιώνης έκοψε 2 βαθμούς πέσει τον Ιμπεύα, αλλά το πήρε. Και ο Πανιώνης αντίοξε ο Μακάρης, αδερφέ. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο Στέφανος πάνω από αυτό. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ σου είπα. Τι γελάζε. Ρε παιδί μου, πριν 5 χρόνια είχαν το θέμα αυτή. Τώρα το έχετε εσείς. Χάλασαν όλες οι σχέσεις. Δεν ξέρω που πήγε τώρα ο Χριστοβασίλης. Το θέμα είναι ότι και στα Γιάννα το Χριστοβασίλη δεν τον γουστάρουν. Ναι, αυτό είναι σωστό. Εντάξει, αυτό είναι μια. Πρέπει να πάει κάπου. Ο Ηρακλής πώς δεν πήγε πουθενά. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Ο Ηρακλής δεν πήγε πουθενά. Γι' αυτό είναι εκεί. Προς τιμή του, έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι εκεί. Τι βήγησε εσύ, ρε. Εσύ, βρεγίδα, τι βήγησε από εκεί. Ένα κουνούπι μπήκε μέσα στο διώξω. Στέφανε, διώξου λίγο το κουνούπι. Κάτσε, ρε, νεονυφέ. Πού πήγε, για πες ο... Κάτσε, γιατί είναι πολύ βαρύ χέρι. Πού πήγε ρε εσύ ο Ηρακλής. Πού το τι χέρι. Πού πήγε ο Ηρακλής. Είναι και χλωμό. Πού πήγε ο Ηρακλής, πες. Κάτι δάχτυλα. Πού πήγε ο Ηρακλής. Το ένα μου δάχτυλο είναι τα 3 δάχτυλα δικά μου είναι ένα δικό του. Ρε, πού πήγε ο Ηρακλής, πες. Όχι, εντάξει, είχε... Στη Β' Εθνική είχε πολύ καλή διαιτησία εκείνη τη χρονιά που ανέβηκε, έχει καλή διαιτησία. Κοίταξε, να σου πω κάτι.
Εάν παίζει μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα. Είχε, είχε. Στη Β' Εθνική. Τότε που έχασε ο Περόνε το πέναλτι μου, ρε, που το έστειλε. Για τη Λάρισα, λες. Ναι, τελευταία φορά που το έστειλε. Από εκεί γίνει ψηφοφορία να το βάλει, να το βγάλει. Είχαμε καλή σχέση με τη Λάρισα, εννοείς. Έπρεπε να μπει η Λάρισα στα πλέοφ. Η καημένη μπα και ανέβη σαν δεύτερη, δεν ανέβηκε. Εκεί πες με λίγο την ιστορία με την ψηφοφορία. Βάλ το, μη το βάζει και τι έγινε. Όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε κάτι. Οι μισοί θέλουν να το βάλουν και οι μισοί λένε να μην το βάλουν. Εάν μιλήσει με τον Μανώλη μέχρι σήμερα. Δεν είναι ο Μανώλη. Ο Περόνε. Α, δεν το αποδέχεται, τον Μανουέλ. Δεν το αποδέχεται με τίποτα. Mm. Βέβαια, την επόμενη χρονιά πράγματι πήγε στη Λάρισα. Mm. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, εντάξει. Δεν το δέχεται με και τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι έχει εκτελήσει και άλλα πέναλτι έτσι. Αυτό, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Έχει κάνει και άλλες φορές το ίδιο χτύπημα πέναλτι. Mm. Είδες που είμαι τίμιος. Το θέμα είναι όλα με τη Λάρισα. Εγώ κρατάω τις αντιδράσεις των οπαδών, των φιλάθρων που λέγανε μισή βάλτο, μισή λέγανε μην το βάζει. Μισή νεκβάτο ή όχι, φώναζε. Ναι, φώναζε. Όχι, κάνει λάθο. Κάνω λάθο. Δεν θυμάμαι αν είναι λάθο. Δεν νομίζω να κάνω λάθο. Φυσικά, κοίταξε. Ναι. Επειδή ήταν ένα από τα πιο δύσκολα βράδια τη ζωή. Ήθελε να το βάλει τον γκολ ο Περόνι, δεν ήθελε. Ναι. Ναι. Αυτοί που δεν θέλανε, γιατί δεν θέλανε. Δεν υπήρχαν κάποιοι που δεν θέλανε. Πώ δεν υπήρχαν κάποιοι. Μέσα στο γήπεδο ήταν ο άνθρωπο που δεν ήταν εξωφρενών όλοι ήμασταν. Όλοι ήμασταν εξωφρενών. Γιατί η ομάδα του κάθε οπαδού θέλει να κερδίζει πάντα. Μην το βλέπει έτσι. Κανεί δεν είπε. Το μόνο δεν θέλαμε να κερδίσουμε μια χρονιά την Καλαμαριά, δεν τη θέλαμε. Το μόνο παιχνίδι που. Δεν θέλαμε. Άκου το. Δεν θέλαμε να κερδίσουμε την Καλαμαριά. Για να κάνουμε καζούρα εδώ. Στου αόρατου. Πάνω. Στο γήπεδο στην Καλαμαριά. Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα. Τι. Είμαι ειλικρινής. Την ημέρα που πήγαμε να παίξουμε. Που παίζαμε την κατηγορία στην Ξάνθη. Κάποιοι δεν θέλανε να. Α, τότε που κάνατε 5 στα 5 τι τελευταίε 5 μουσικέ. Πορεία πρωταθλητισμού, έτσι να το πούμε. Κάποιοι. Ναι, ρε φίλε, αλλά. 4 στα 5 και ένα κύπελλο. Κάποιοι δεν θέλουν να. Και λίγα διαρκεία σα δώσαν οι Ξανθιώτες. Έχει πει το περιβόητο Σαουρίδη. Ο Σαουρίδη έχει πει το καλύτερο που έχω ακούσει ποτέ. Τα σπλάχνα μου βγήκανε. Δηλαδή, από τι λίγε ατάκε που έχω κρατήσει, ρε παιδί μου, χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο γνωστό. Ήταν ότι. Και αυτή η γριά. Σαν τη μαϊμού είναι πάνω στο κλαρί, όλο λες ότι θα πέσει και δεν πέφτει ποτέ. Σοβαρά η πόδια πρώτα. Σοβαρά. Πήγα τα σπλάχνα. Άκουα τα. Γιατί ήθελε ο Ηρακλής στις 5 τελευταίες αγωνιστικές, όπως λέει ο Τάσος, και εδώ 5 νίκες, έτσι. Ναι, λοιπόν. 5 στα 5 είχε κάνει. 4 νίκες μια ισοπαλία. Νομίζω. Και πάμε λοιπόν και παίζουμε. Έχουμε τέλος πάντων, όπως είχε γίνει το 2-1, γιατί γίνανε πολλά σε εκείνο το μάτς. Ναι. Αν θυμάστε, ο Πρίτας έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Ο Πρίτας, ναι. Καλό παιδί, Αριανάκη. Δεν μπορούσε να σας ρίξει. Αμπράβο. Αμπράβο, νεόνυμφε. Ναι, θυμάσαι. Ναι, αλλά μετά. Τα θυμάσαι. Άκου τώρα. Κόλλησε όλη η άμυνα τη Ξάνθη. Άκου καλή, τώρα τι γίνεται. Καλή τη ώρα και που είναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Τελειώνει το παιχνίδι 2-1. Αλλά οι άλλοι, ο Βάζελος με την Κέρκυρα. Παίζαν ακόμη. Πέσουν ακόμα και έχουν 5 λεπτά καθυστερήσεις. Ναι. Σοπαρία, 2-2. Αν βάλει γκολ η Κέρκυρα, πέφτει ο Ηρακλής. Κερδίζουν στην τελευταία φάση φάουλ σε τείχος έξω από την περιοχή. Ναι. Ανοίγουν όλοι του Παναθηναϊκού να μπει η μπάλα μέσα και έχουν φέρει έναν από τη Λίβερπουλ. Πώς το λέγανε κάποιος. Ναι. Κάποιος σας δεν το θυμάμαι. Και αυτός έβαλε το δεύτερο το πόδι του. Η Κέρκυρα. Όχι, ρε, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άνοιξαν όλοι να μπει μπάλα μέσα. Αυτό έβαλε και το δεύτερο γκολ κιόλας. Ναι. Αυτό σας έσωσε. Ναι. Μήπως είχαν φέρει το Μπεντατζή, το Χρυστοδουλόπουλο. Όχι, στη Λίβερπουλ έπαιζε. Στη Λίβερπουλ έπαιζε. Ξένος, ο άνθρωπος δεν ήταν μέσα στο γκολ. Αυτό σου έσωσε εκείνη τη μέρα. Και έβαλε το πόδι του. Και τράκαρα, να πούμε. Και έβαλε το πόδι του. Και τράκαρα και ήρθα με τον ήχη στην Παπαδία. Εκείνο ήταν. Που σε κλώτησε μετά. Οπίσκανε, ρε παιδιά. Ο Κολοτούμπας, έτσι, ο Κολοτούμπας να πούμε. Ποιος, ο Κολοτούμπας Ραπτόπουλος, ο μεγάλος Κολοτούμπας Ραπτόπουλος. Τι έγινε. Πουλάει τρέλα για τον Σαββίδη. Ναι. Λέει ότι έχει έπαθε έφραγμα κτλ. Την άλλη μέρα βγαίνει και λέει συγγνώμη στην οικογένεια Σαββίδη, στον Γιώργο Σαββίδη, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έκανα λάθος. Ναι, γύρισμα, δηλαδή Κολοτούμπα του Τσίρκο Μεντράνο. Ένα το κρατούμενο. Συγγνώμη δηλαδή εκεί. Τώρα σήκωσε βίντεο συγγνώμη από τη μητέρα του Φίσα. Που είπε ότι θα πάρει τα 800 χιλιάρικα και θα είναι με στη χαρά και τα λοιπά. Σε μένα είπε συγγνώμη, αλλά πάλι τα ίδια λέει. Πέρσι με έκανε πέσιμο εμένα, με έβριζε κανένα τέταρτο. Συγνώμη. Πήγα, τον έκανα εγώ το πέσιμο εκεί, συγγνώμη στον Τρέγια. Δηλαδή, συγγνώμη εδώ, συγγνώμη εκεί, συγγνώμη παραπάνω. Δηλαδή, είναι ολοφάνερο πλέον ότι το κάνει για να αυτοδιαφημιστεί και μετά να κάνει κολοτούμπα να κάνει. Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω και κάτι.
Το να πεις μια φορά συγγνώμη είναι ένα ντρίκιο. Ναι. Είναι πάλι καρίσιο. Συνέχεια, το να ναι. το κάνεις όμως συνέχεια, ρε φίλε. Ένα εντάξει. Μισό okay. το είσαι εδώ. Okay. Κόφτο ρε εσύ Κώστα να πούμε. Σε χαρά δεν σου πάει αυτό το πράγμα. Ο Κωστής. Εντάξει, πάντα, δεν το λέω για κακό. Ο Κωστής, για καλό επειδή, το λέω. Επειδή το ξέρω καλά, πάντα έτσι ήταν. Ε, ναι, αλλά δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν έτσι πάντα. Σε αυτό, υπάρχει, σε υπάρχει, αυτό το βαθμό. Αν υπάρχει, Στέφανε. Το ξέρει καλά, Τάσο μου. Το ξέρει και ο Τρουλή. Ναι. Αν υπάρχει ένα ο οποίο πρέπει να είναι εξωφρενών με τον Κωστή, είμαι εγώ. Mm. Αλλά δεν μιλάω. Ναι. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Mm. Ε, γιατί τότε στο Μετρόπολη ξέρει πώ ήρθε. Το τετατέτ. Ήρθε σαν βοηθό μου στο τετατέτ. Τότε τον πήρα εγώ. Τέλο πάντων. Επί παρασίδη εποχή. Πριν πόρο παρασίδη. Θόδωρο, επειδή λέει ότι τον έβαλε ο Θόδωρος, δεν τον ήξερε καν. Ναι. Εγώ το γνώρισα στο Θόδωρο. Mm-hmm. Δεν τον ήξερε το Θόδωρο. Αυτή η λεπτομέρεια εγώ δεν το ήξερα πραγματικά. Δεν το ξέρει το Θόδωρο, ρε εσύ. Ναι, πού να το ξέρει το Μετρόπολης. Δεν ήξερε καν από Μετρόπολης. Τότε εγώ με τον Πετρουλάκη χτυπούσα ο τέτα τέτοια χτυπούσα 25. Εγώ ρε παιδί μου έκανα τη μεταμεσονύχτια ζώνη για πρώτη αυτό φορά στα αθλητικά ραδιόφωνα. Mm. Και όταν έλεγα εγώ τον Πετρουλάκη ότι 12-2 θα κάνω. 90. 1999. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Και να του λέω εγώ, θα κάνω 12-2. Μου έλεγε, δεν θα μπορέσει να κάνει. Άσε με να κάνω 12. Κανείς δεν κάνει με τα μισόλια. Θα κάνω εγώ. Και κάνω το τέτα τέτ και έκανε πάταγο. Και έφτανε το αντί για 12-2, τότε είχαμε αρχισυντάκτη το Νίκο το Τζατζαρά. Σόπαρε. Ναι. Πήγαινε το πρωί. Ναι, το πρωί. Βγαίνει και ο πρόεδρος μετά γινόταν πόλεμος. Ναι, ναι. Και επειδή εγώ σαν πολιτής έκανα επαρχίες. Ναι. Το ήξερα τον Κωστή που έκανε στη τηλεόραση εκπομπές. Κατάλαβα. Και έκανε σε ένα μικρό κανάλι το οποίο. Στο Ωμέγα. Ωμέγα, πώς λέγεται. TV Μακεδονία, αλλά όχι αυτό το αντένα. Ένα άλλο ήταν, ένα τοπικό. Ναι. Και μετά είχε φύγει. Και μου έλεγε ρε εσύ. Τότε κάναμε παρέα. Μου έλεγε ρε εσύ, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Έτσι αλλιώς. Τέλο πάω και πήγα εγώ στον Πετρουλάκη και του λέω θα κάνει εκπομπές μαζί μου. Να τον πάρει μαζί στην εκπομπή. Τέλο πάντων, είναι άσχημο αυτό που γίνεται. Δηλαδή να κάνει συνεχώς κολοτούμπες, δε φίλε. Εντάξει, οκ. Δηλαδή τότε βγαίνει, γιατί βλέπω το γράμμα σχόλιο. Μπράβο, ρε Κώστα, λε, ζήτησε συγγνώμη. Πόσα συγγνώμη να ζητήσει. Πάνω σε αυτό που είπε ο. Πόσα συγγνώμη να ζητήσει. Προ Μετρόπολη, επειδή άκουγα τότε, έκαμνε με τον Στέλιο τον Γελαστό και με τον Μαυρόπουλο μια εκπομπή. Τη Καλαμαριά στο Μαυρόπουλο, λε. Ναι, ναι. Το Στέλιο τον έκαμνε. Το Στέλιο, παιδιά. Καλό παλικάρι. Παιδιά το εξαιρετικό παιδί. Μου φέγαν, γιατί ξέρεις ότι είμαι πειραχτήρι. Εξαιρετικό παιδί. Μου έλεγε. Με απειλούνε, Στέφανε, με απειλούνε! Με απειλούνε! Τον έλεγα εντάξει. Πήγαινα να τον αλλάξω εγώ στο 987. 987, στο 987. Τι έκανα, πήγαινα στο τηλέφωνο απ' έξω, έπαιρνα τηλέφωνο, του έλεγα. Είσαι τελειωμένος από το Super 3 και τα λοιπά. Έβγαινε έξω. Τα είδες! Τα είδες! Καλύτερη ώρα. Καλύτερη ώρα όπου και να είναι. Ο χρυσό παιδί, έτσι. Πολύ καλό παιδί. Τι τότε με τις κερές. Έχω ιστορίες για. Τέλος πάντων. Καλό να τα ακούμε, δεν είναι κακό. Άμα είσαι πάνω από 20 χρόνια και έχεις κάνει με όλους. Με όλους. Εκείνα τα χρόνια στο Μετρόπολης, να φανταστείς, ήμασταν σε ένα τετραγωνικό, να σου πω, όλοι. Τα θυμάμαι. Σου, όλοι. Όταν σου λέω όλοι, όλοι. Τα θυμάμαι, δηλαδή, τα θυμάμαι τα στούντιο. Ο Ζαγόρας, ο Κόλκας, ο Παρασίδης, ο. Ο Τζατζαράς ήταν αρχισυντάκτης μέσα, ναι, ναι. Ο Νίκος. Ήταν πολύ. Όλοι. Κώστας Κούσης. Ο Κούσης. Ναι, ναι. Και λίγο μετά ήρθε και ο Νίκος, ο Κουλιανός. Λίγο πιο μετά. Μετά ήρθε. Ναι, πιο μετά. Ο, δεν τον άρεσε ο Πλάτωνας, ο Φορόπουλος. Ο Φορόπουλος χορεμένος, ο Πλάτων, ναι. Όλοι ήμασταν. Ο Τραπεζανίδης. Παιδιά γινόταν της Κλανιάς, δεν μπορούσα να πει. Εγώ θυμάμαι μια μέρα καθόμαστε, υπάρχει ησυχία, ρε παιδί μου. Και ο Παρασίδης ήθελε να γράψει. Δεν έγραψε το κομπιούτερ, ρε παιδί μου, και τα έγραφε, ξέρει, ναι, με το στυλό. Σε χαρτί, ναι, ξέρω. Ναι. Και κάποια στιγμή, όπως είναι εκείνο το γραφιάκι που είχε, είχε ένα ποτήρι, ρε παιδί μου, επάνω. Ένα ποτήρι, αριστερά, κάπου πάνω. Και όπως γράφει, λέει, ξεφία! Πάρτε αυτό το γαμμένο το ποτήρι, με βοράσει και τροφό! Το Αντώνης, ρε, ο Κλαδάς. Το Κλαδά, το Αντώνης. Το καψιμί που έχει. Το κυλικείο. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, το ποτήρι ήταν εκεί. Εντάξει, αυτές οι ιστορίες είναι ωραίο να υποθούν έτσι. Καλή, καλή φάση. Καλό είναι. Τώρα πες μας λίγο, Στέφανε, τι γίνεται με τον ποδοσφαιρικό Ηράκλη. Γιατί εδώ εμείς τα λέμε εδώ καθημερινά με τον Ζάχο. Ναι, καλό είναι να μιλήσει σήμερα ο Στέφανος. Ναι, σήμερα που είναι ο Στέφανος, λίγο μας δώσει λίγο, ρε παιδί μου. Κοίτα. Τα φώτα του, τι γίνεται, ας πούμε. Νομίζω ότι. Και να πούμε ότι και οι γραμμές, αν θέλουν οι φίλοι, είναι ανοιχτές. Γιατί 23 μπορεί να πάρει. 23-10, 287 και 38. Έγινε μία συνάντηση κάποιων ανθρώπων. Χωρίς να πάρουν κάποια άδεια, αυτόβουλα,
επειδή απέτυχε μια προσπάθεια που είχαν κάνει εκεί στη Χαλκιδική να πάρουν την ομάδα, πώς τη λέγανε. Συγγνώμη, ο Ηρακλής, που ξέρουμε, ο Ηρακλής, σε ποια κατηγορία είναι, φίλε, γιατί εγώ πραγματικά. Ο Ηρακλής δεν είναι σε καμία κατηγορία. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καμία κατηγορία. Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων είναι σε συνεργασία με κάποιους Ηρακλειδείς, οι οποίοι έχουν. Του κανονικού Ηρακλή. Του κανονικού. Μπράβο. Με κάποιους Ηρακλειδείς. Ναι. Όχι με το σύνολο του κόσμου. Το σύνολο του κόσμου, αν και δεν στηρίζει αυτή. Κάποιοι τη στηρίξανε γιατί πήρανε διαρκεία, βάλανε λεφτά. 50-50 και ίσως περισσότερο ο κόσμος, ας πούμε, το οπαδικό κομμάτι, δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Γιατί θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουν πολλά θέματα τα οποία δεν χρειάζεται να κουράζει τον κόσμο με ερασιτέχνη, με το ένα και με το άλλο. Και πώς θα γίνει όμως να επιστρέψει, άξε, να επιστρέψει άξε, ο Ηρακλής. Να δώσει τα δεδομένα, ναι, πρώτα, ναι, και, ναι, μετά. Μακάρι να πάει καλά ο Ηρακλής Αμπελοκήπων, γιατί όπως λένε, η συμφωνία είναι ότι την επόμενη χρονιά η ομάδα θα γίνει κανονικά Ηρακλής. Προφανώς ο ερασιτέχνης Αμπελοκήπων θα δώσει αυτό το αφημί. Μάλιστα. Θα κρατήσει τον Ερασιτέχνη Αμπελοκήπων και θα κάνει πάλι, προφανώς εγώ υποπτεύομαι, ναι, πάλι τον Ηρακλή Αμπελοκήπων από την γάμα Ερασιτέχνη. Από... και σου λέει, εγώ πάρτε okay αυτό το αφημί και τα λοιπά. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία ο κόσμος γι' αυτό και δεν στηρίζει αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, έκατσα και το είδα το μάτς μετά από μια ώρα από ένα ερασιτεχνικό... Ναι. Με τον Ορφέα λες, ναι, το είδα, το είδα, το είδα. Μια ομάδα η οποία πραγματικά έπαιξε πολύ καλή μπάλα, ήταν άτυχη, οι άλλοι κατεβήκανε μια φορά, βάλα την μπάλα μέσα, εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η Ηρακλής. Δηλαδή, ας σου πω, ξέρεις κάτι, η Ηρακλής, ναι, παίζουμε στη γάμα κατηγορία. Αν ανέβει η ομάδα, θα το δούμε διαφορετικά. Και δεν είναι κακό, δηλαδή δεν έχει κάνει σε έχθρα ή να πει λόγια. Πώς το βλέπεις, θα στηριχτεί αυτή η προσπάθεια ή υπάρχουν... Στηρίζεται, γιατί ο Δρακόπουλος τη χρηματοδοτεί. Μάλιστα. Ο Δρακόπουλος. Όχι για τον κόσμο, λέω, του Ηρακλή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πήρε διαρκεία. Υπάρχει κόσμος ο οποίος πήρε όταν. Γενικά, πώς το βλέπεις, δηλαδή, πού γέρνει, υπέρ ή κατά. 50-50, σου λέει. 50-50. Δεν τη στηρίζουν. Όχι, παντούς δεν θα δεις. Δηλαδή, άμα θα γυρίσει ο Ηρακλής, παιδί μου, με το κανονικό του όνομα. Θα το στηρίξω. Για τώρα σου λέει. Για τώρα σου λέει. Βγάλανε ανακοίνωση και είπαν, είναι συμπαθέστατο σωματείο, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά μέχρι να γίνει εκεί, εμείς όχι. Αυτό. Okay, κατανοητό. Ξεκάθαρο είναι. Κατανοητό, κατανοητό. Λοιπόν, ωραία. Έπρεπε όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον Στέφανο. Έτσι. Και νομίζω ότι από τις τρεις ομάδες εδώ της πόλης, τις τρεις μεγάλες ομάδες της πόλης που έχουμε, ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια συζητιέται λιγότερο από όλους. Οπότε είναι. Κάθε Παρασκευή εδώ, μέσω του Στέφανου, θα μας δίνεται η ευκαιρία. Θα μας δίνει ευκαιρία να δίνουμε και λίγο χρόνο παραπάνω στον Στέφανο για να λέει και τα, και τα νέα του Ηρακλή. Εγώ θα σας λέω το εξής. Όχι τα και νέα. Και φυσικά θα λέμε και για τον Πάο, για τον Άρη, κανονικά. Εγώ έτσι θα λέω τα νέα, πόσο βρώμικο ήταν όλο το κύκλωμα του ποδοσφαίρου και πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί ξέρω τόσες λεπτομέρειες, τις οποίες όσες φορές και να τις πούμε, ρε παιδιά, αηδιάζεις. Ένας νοήμων άνθρωπος δεν θα ξανασχολούταν με το ποδόσφαιρο. Επειδή εμείς λοιπόν έχουμε κάλο στο μυαλό και έχουμε τρέλα με το ποδόσφαιρο, έτσι, γι' αυτό και ασχολούμαστε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Το έχω ζήσει από πολύ από κοντά. Από μέσα όταν το ζεις είναι. Από πολύ κοντά έτσι. Και αηδιάζεις με αυτό το πράγμα. Να πάρουμε λίγο το φίλο, ναι, που είναι στη γραμμή. Βέβαια. Ωραία. Καλησπέρα σας. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στο Στέφανο. Γεια σου, ωραία. Τον παλιό καινούριο στην παρέα. Πώς είδες. Παοξάκι από Γερμανία. Ναι. Πώς είδες και νιώθει από μπάλα. Το new entry, το Στέφανο, έτσι. Καλή προσθήκη, έτσι, δεν το συζητάμε. Άρα, μια χαρά, βέβαια. Πρέπει να ακούει, να ακούγεται και ακόμη μια φωνή. Καλά, εσύ έκραζες τον Ηρακλή, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Ας δω να τον κράξει, ρε, τον άνθρωπο. Σιγά. Ψέματα λέει, διαβάλματα βάζει. Σιγά, ψέματα, ας τον άνθρωπο, ρε, να πει. Ψέματα λέει. Έλεγες, καλά είναι εκεί πέρα που είναι ο Ηρακλής, κάτι τέτοια δεν έλεγες. Ό,τι γουστάρει να πει. Μπορείς να παίξεις αν βρεις ηχητικό, θα το χαρώ πολύ. Αλλά νομίζω έχεις μπερδέψει τα λόγια που λένε οι Αριανοί για τον ΠΑΟ. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Έλα, πάμε. Τι να σε κάνω. Πάμε. Εγώ να ξεφύγω λίγο από τη συζήτηση, να πω για τον Τροφαντό Κυριούλη εκεί που έχει τον Ολυμπιακό. Ο οποίος θέλω να απευθυνθώ και στο φίλο του Ολυμπιακού. Πώς αισθάνεται που έχει πρόεδρο εφοπλιστή, ο οποίος είναι ο BB πόλης της Ελλάδας, ο οποίος στην απολογία του, δεν ξέρω αν την έχετε παρακολουθήσει, είπε ότι
δεν είχε, λέει, το τηλέφωνο του ή δεν είχε σήμα, είχε χαλάσει. Και εκεί που καθόταν στο λόμπι, άκουσαν το αεροδρομίο, ήρθε ένας Πακιστανός σερβιτόρος και του έδωσε το κινητό του. Και αυτός εφοπλιστής, επειδή δεν είχε ο Φουκαράς να πάρει τηλέφωνο εφοπλιστής. Όχι, κάρτα αγόρασε. Αγόρασε την κάρτα από Πακιστανό. Στον δρόμο δεν σε δίνουν κάρτα. Ναι. Αγόρασε, λέει. Βέβαια, ναι, αγόρασε στο λόμπι, λέει, καρτο, δηλαδή πακιστανικό τηλέφωνο και δεν το κατάλαβε. Και έγραψε. Έχει καταθέσει, λοιπόν, για να καταλάβει ο φίλος μου ο Ζάγος που μου λέει. Νιώθω, σιγά λίγο, ρε, σαρδελώζουμε. Περίμενε. Νιώθω, λέει, αδικημένο από το ελληνικό κράτος, ο Ιβάνιος. Αδικημένο. Νιώθω αδικημένο. Άρα και αυτό φωνόψυχο είναι. Εν τω μεταξύ, πολύ. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι έγινε. Είπανε τα πάντα, είπανε για τα πακιστανικά τηλέφωνα, είπανε ότι είναι αδικημένο κτλ. Για τη σύσταση συμμορία και του 28 που κατηγορούνται δεν είπαν κουβέντα. Και λέει τώρα το Νοέμβριο, λέει θα κάνει εισήγηση λίγο εισαγγελέα. Λέει να δούμε τι θα γίνει. Αφού δεν υπόθηκε τίποτα. Τίποτα δεν είπαν. Παιδιά, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Και να ξέρετε κάτι, είναι σαν ταινία του Hollywood. Σε ένα από τα site τα γνωστά, διάβασα όλη την ιστορία με το καράβι και όλα αυτά. Παιδιά, δεν είναι για να παίζει. Και εγώ αν ήμουν εισαγγελέα, δεν θα ασχολούμουν καθόλου. Αλήθεια. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Εδώ, είναι το, εδώ θα διαφωνήσουμε. Αν εγώ βλέπω ότι δεν μπορώ να βρω ο φτωχός, ο κατατρεγμένος σε μένα που μου κονάνε το δάχτυλο και μου λένε να είμαι τυπικός πολίτης, όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να βρω το δίκαιο μου, για ποιο λόγο να σεβαστώ το κράτος? Όταν οι θεσμοί του ίδιοι μπορούν να δείξουν το πιο σκληρό τους πρόσωπο απέναντί μου, αλλά όταν πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο ισόποσα και ισόνομα εκεί που πρέπει, γυρνάνε αλλού. Όχι ρε παιδιά, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Έχει απόλυτο δίκιο το παλικάρι, αλλά όπως συμπεριφέρεται το κράτος, έτσι και εσύ το κλέβεις σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Μέσω της εφορίας να κάνει. Αλλά το κράτος δεν είναι το παράδειγμα. Το κράτος, ρε παιδιά. Το κράτος σε κάνει εσένα να αντιδράσεις. Αυτό σου λέω. Από τη στιγμή που μπορείς να πουλείς τρέλα και να δικαιωθείς με την τρέλα που πουλάς. Ένα και το αυτό. Αυτό συνεχίζεται, ρε παιδιά. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Ο κύριος Κλάντεμπεργκ είπε ότι έχει κάνει προτροπή προς όλους τους διαιτητές, σεμινάρια που τους έκανε, να αναγράφουν στο φύλλο αγώνα τα πάντα. Αυτό έκανε το τελευταίο ματς. Ο διαιτητής που σφύριζε το Ολυμπιακό Γιάννενα και έφαγε πέσιμο του Καραπαπά. Λοιπόν, ο Καραντώνης. Ο κύριος Καραπαπάς τιμωρήθηκε λόγω αμφιβολιών. Λόγω αμφιβολιών. Με 4 μήνες και 5.000 ευρώ πρόστιμο. Λόγω αμφιβολιών. Τι αμφιβολίες, ρε παιδιά. Κύριε Κλάντεμπεργκ, ποιες είναι οι αμφιβολίες? Δεν έχετε εγγράφος την κατάθεση του διαιτητή που λέει ότι έχει κάνει τραμπούκο, που λέει τις βρισχές προς τους διαιτητές, που λέει ότι πήγε στα αποδυτήρια κτλ. Ποιες είναι οι αμφιβολίες, κύριε Κλάντεμπεργκ, θα μας πείτε? Τι έγινε, αρχίσαμε και φεύγουν πατάτες ξαφνικά? Ποιες είναι οι αμφιβολίες? Γιατί καλά το ξεκίνησες, κύριε Κλάντεμπεργκ, αλλά δεν μας το λες καλά τώρα τελευταία. Εφόσον είπες στους διαιτητές σου. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που ήθελα να σχολιάσω για τον Καραπαπά. Ναι, έτσι είναι, ρε φίλε. Με έδωσες πάσα και με πρόλαβες. Ωραία, στο οποίο πήρε ο αγώνος. Θοδωρή, κάνε λίγο κράτη, λίγο χορηγός ώρας, μισό λεπτό και μιλάς στο θέση, εντάξει. Ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Η ώρα είναι 10. Ώρα για μία Λουξ. Λουξ παίζει μπάλα στην απόλαυση από το 1950. 70 χρόνια, Λουξ και καλοκαίρι πάνε πλάι-πλάι. Εσείς κάνετε ηλιοθεραπεία και εμάς μας κρατάτε στη σκιά. Εσείς βουτάτε στη θάλασσα και εμάς μας χώνετε στον πάγο. Εσείς κάνετε ανέμελι διακοπές και εμάς μας τρέχετε σε όλη την Ελλάδα. Και όταν γελάτε και χορεύετε, εμείς αφρίζουμε. Έτσι όμως μας δείχνετε την αγάπη σας. 70 χρόνια, οι πιο όμορφες στιγμές σας πάνε πλάι-πλάι με μια Λουξ. 70 χρόνια Λουξ, 70 καλοκαίρια πλάι-πλάι. Μένουμε ομάδα. Έλα, Θοδωρέ. Συνεχίζεις. Έλα. Έλα, γόρι μου. Έλα, για τον κύριο Καραπαπά, λοιπόν, και σπάμε και εδώ σαν Ελλάδα το παγκόσμιο, είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία, στο φύλλο αγώνος, το οποίο λέμε όλοι ότι καίει τους πάντες και τα πάντα, γι' αυτό και δεν αναγράφονται φυσικά όλα, γιατί ό,τι αναγράφεται εκεί είναι ευαγγέλιο, έτσι το χαρακτηρίζουν οι αθλητικοί δικαστές, έτσι, και σύμφωνα με το φύλλο αγώνος δικάζουν. Όταν λοιπόν το φύλλο αγώνος, το οποίο προσυπογράφεται και από τον τέταρτο και από τον παρατηρητή και τα λοιπά, και από τον ίδιο τον διαιτητή, αναγράφει επάνω και καίει τον κύριο Καραπαπά και δεν το λαμβάνει σαν στοιχείο, προσπαθούν δηλαδή να την κουκουλώσουν τη δουλειά, τότε είναι ντροπή για όλους, ρε παιδιά. Έτσι.
Και υπάρχει και ένα δεδικασμένο φυσικά τώρα, όπου οποιοδήποτε θα μπορεί να μπουκάρει μέσα στο γήπεδο, να κάνει ό,τι του κατέβει και θα μπορεί να δικαστεί βάσει δεδικασμένο ότι εντάξει, δεν είναι αυτό που έγραψε, δεν είναι και πανάκια, δεν πάνε. Θα κάνω μια ερώτηση προς όλους. Αν έμπαινε με αυτόν τον τρόπο μέσα ο Γκαγκάτσης, ή αν έμπαινε ο Κυριάκος Κυριάκου, ή ο Λευτέρης ο Δούκας, και έκανε τέτοιο τραμπούκο διαιτητές, και έγραφαν οι διαιτητές στο Φύλλο Αγώνας ότι εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ηγετικός στέλεχος του ΠΑΟΚ, έκανε αυτά και αυτά και αυτά. Ξέρετε τι μωρία θα είχε φάει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ίσα που τους στέλναν στην Αντακτική να σπάνε πάγους και να κάνουν ιγκλού. Το λιγότερο που έχω να σου πω. Κατάλαβες. Αλλά έτσι με αυτόν τον τρόπο, όταν υπάρχει ατιμωρησία ή όταν τον ρίχνεις στα μαλακά των άλλων, του δίνεις το δικαίωμα να το ξανακάνει στο άλλο μάτς. Και όλοι ξέρουμε ότι είναι σίγουρο μαθηματικά ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ξανά. Δεν ξέρω αν ο Κλάντεμπεργκ έχει δικαιοδοσία σε αυτό το πράγμα. Εγώ περιμένω και άλλα πράγματα να κάνει ο Κλάντεμπεργκ. Και όχι μόνο συστάσεις. Περιμένω τιμωρίες. Περιμένω διαφορετικά πράγματα όσον αφορά τους διαιτητές. Το ότι είπε, το είπε ότι πρέπει να γράφονται τα πάντα, αυτό νομίζω είναι θετικό, έτσι. Πολύ τώρα, θετικό. Αν δεν τιμωρείται που πρέπει να τιμωρηθεί ο Καραπαπάς, αυτό δεν είναι θέμα του Κλάντεμπεργκ. Μην το ρίχνουμε στον Κλάντεμπεργκ, έτσι. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τακτικοί δικαστές. Συγγνώμη, ναι, Ζάχο, όταν θα έρθει όμως η ώρα. Δεν φταίει ο Κλάντεμπεργκ σε αυτό το πράγμα τώρα. Ρε φίλε, γιώνει το διαιτητή έτσι. Τρίμενε, δύο λεπτά. Όταν ο διαιτητή κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Κάτσε του παρότρεση, δεν είπε εσύ. Κάτσε ότι είπε να γράφονται και γράφτηκε. Ναι, ρε φίλε. Τι τακτική δικαστή σε ΕΠΟ. Ναι, ρε φίλε, υποτίθεται με καντονή. Με κοντονή, συγγνώμη, κοντονή. Γιώνουν έτσι με αυτήν την απόφαση το διαιτητή. Ο διαιτητή που τόλμησε και τα έγραψε, το γιώνουν έτσι με αυτήν την απόφαση. Ρωτάω. Δεν του δίνει έτσι ξανά το ένα με το δικαίωμα το ξανακάνει. Σου λέει τι με κάνω, climb mine. Τέσσερις μήνες και πέντε χιλιάρικα. Τι είναι πέντε χιλιάρικα όπως είναι τα δέκα λεπτά για εμάς γι' αυτό. Τέσσερι... Είχε αγριέψει η κατάσταση και ήταν ψιλοχιασμένος να ξέρεις. Γι' αυτό και είχε βγάλει ανακοίνωση ότι εγώ δεν θα έχω δουλειά από αύριο εάν με καταδικάσετε. Ναι, αυτό ήταν το... Άρα... Ναι. Θα κάνουμε κανέναν έρανο. Επειδή έχουν να κάνουν με τον Κλάντεμπεργκ και με διάφορους κτλ. Μπορεί να υποχωρούν να κάνουν αράνο, αλλά δίνουν λόγο και στην UEFA. Είναι διαφορετικά τα γράμματα. Mm-hmm. Σιγά σιγά δηλαδή βλέπεις ότι και αυτοί από την πλευρά τους κάνουν πίσω, είναι ψιλοχεσμένοι. Αυτό λέμε, ρε Στεφάνη. Ναι, κάνε αυτό που πρέπει τι να κάνεις εσύ κάνοντα. Βήματα, όχι, κάτσε, περίμενε. Τι πόσο αυτά κάτσε. Τα βήματα σε μια μπανανία, ναι, η οποία εδώ και 50 χρόνια επικρατεί αυτό, είναι δύσκολο να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Σταδιακά άλλαξε το όμως. Σιγά σιγά. Κάνε μια αρχή όμως. Εντάξει, σιγά σιγά. Κάνε μια αρχή. Συγγνώμη λίγο, Στέφανε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουν αλλάξει για όλους πλην του Ολυμπιακού. Η μόνιμη γάγκρανα είναι αυτή η ομάδα. Όλες οι ομάδες τιμωρούνται, για όλους ισχύουν οι νόμοι, αλλά όταν φτάνουμε στο ευαίσθητο θέμα του Ολυμπιακού, όλοι οι δικαστές δεν δικάζουν, όλοι δεν βλέπουν, όλοι δεν θυμούνται. Εκεί είναι το πρόβλημα. Κοίτα, κοίτα. Δηλαδή... Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Θα σου το πω έτσι. Αυτό, ναι. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Αυτή εδώ και 50 χρόνια έτσι πορεύεται. Και έτσι θα πηγαίνει μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα, να υπάρχει ισονομία, ισοπολιτεία, όπως το λέμε. Είναι ακόμα έτσι τα πράγματα. Ωραία. Θα σου πω μια, κάποια άλλη στιγμή, θα σου πω ένας διαιτητής τι μου είχε εμπιστευτεί όταν πήγαινε να σφυρίξει τον Ολυμπιακό. Ναι, πες το τώρα, γιατί δεν το λες. Ναι, παιδί μου, ο άνθρωπος μου έλεγε, Στέφανε, πηγαίνεις με πολύ καλή διάθεση και λες 50-50, όλα. Ναι. Πας στο ξενοδοχείο. Θα έρθει ένας τυπάς, θα σου πει καλώς ήρθατε, έτσι αλλιώς. Τι σας λείπει, τι δεν σας λείπει. Για Καραϊσκάκη μιλάμε τώρα. Ή για... Ναι, αγόρι με εκείνα τα χρόνια, ναι, τα καλά. Ναι. Σου μιλάω τώρα πριν 20 χρόνια. Ναι. Αυτό. Για να καταλάβεις πριν 20 χρόνια. Ωραία. Μου λέει όταν έμπαινες μέσα, σε συμπεριφερόντουσαν σαν άρχοντα. Καλώς ήρθατε, έτσι. Σαν να σου λέγανε, ξέρεις πώς είναι τις μαφίες. Μην κάνεις καμιά μαλακία. Ναι, τέλειος, τέλειος. Εντάξει. Όμορφα, ωραία. Σε ερχόντουσαν, σε χτυπούσαν το ναι, ναι. Ένιωθες τέτοιο δέος. Που δεν θα τολμούσες, ειδικά με τα λιμά, να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρεπε σε εισαγωγικά. Ναι, αυτά όμως πρέπει να αλλάξουν. Όταν έφευγε, ερχόταν ο Μπρούκλης με τα κουστούμια και του έδινε και μια τσαντάρα με όλα μέσα του Ολυμπιακού. Φόρμες. Ναι, βρε, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Okay. Εντάξει, πρέπει να αλλάξουν όμως αυτά εν έτη 2020 με βάρ, με ξένους διαιτητές. Πρέπει όμως να πούμε στη θέση αυτού του ανθρώπου για να καταλάβετε, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είναι δηλαδή να πει. 1,5 χιλιάρικο παίρνει, Στέφανε, συγγνώμη. Δεν είναι εύκολο. Αλλά τζάπα δεν το κάνει.
Ναι, ούτε για την ευγενή άμυλα του αθλήματος. Για να το συνεχίσει. Είναι υποχρέωσή του και πληρώνεται αδρά γι' αυτό. Αδερφούλη. Και στην Super League πάει 3.000. Και τα παίρνει επί τη εμφανίση. Για να συνεχίσει. Για να συνεχίσει όμως να τα παίρνει είτε τα 3.000 ή το 1.000 που έπαιρνε, δεν έπρεπε να στεναχωρήσει όμως λοιπόν, το μεγάλο κεφάλι. Κάτσε να βάλουμε και ένα φίλο ακόμα στη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τασούλη, καλησπέρα στην Αγία Τριάδα. Για χαρά, καλησπέρα. Στέφανος Ζάχος. Καλά στο Ηρακλή, υπάρχει εκεί? Όχι. Καλά στο Ηρακλή, υπάρχει εκεί? Μάνος Λουπασάκης. Μας μιλάνε για τον Ολυμπιακό και δεν μιλάνε για το πτώμα του Ηρακλή που το φέρανε με υπογραφή. Ο Μάνος είμαι, καλησπέρα Τάσο. Γεια σου Μάνο. Καλησπέρα κύριε Ντρού. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσείς κύριε Ντρούλινγκ, εσείς. Εγώ αυτός είμαι. Εσείς είστε, ναι, χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ, και Στέφανε, εγώ. Εσείς εκεί. Εγώ είμαι εδώ. Ή αλλού? Εδώ είμαι, Λουπακά. Βαρεθήκαμε το κλάμα αυτό. Το πτώμα του Ηρακλή το φέρανε στην πόρτα του Λευκού Πύργου. 45 λεπτά. Θα μας πει κανείς γι' αυτό. Ο κύριος θα μας μιλήσει γι' αυτό που μιλάει. Κοίτα, για όλα για τον Καραπαπά. Μάνο, 45 λεπτά για Ηρακλή μιλάμε. Σε παρακαλώ ρε Τάσο τώρα. Τι με παρακαλώ. Ξέρεις πως σε σέβομαι. Ναι, και εγώ επειδή σε σέβομαι και εγώ. Μάνο μου, και εγώ σε σέβομαι, Καρτάση μου. Κάτσε λίγο ρε Τάσο, Καταρχήν ο κύριος το όνομα και μπορεί να χαιρετήσει αν δεν είναι τόσο αγενής. Πρέπει να μάθει να χαιρετάει πρώτα απ' όλα, να καλησπερίζει όταν μπαίνει σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση. Φυσικά καλησπέρα, πρέπει να έχει και το αντίστοιχο ίδιο. Είναι ο Θόδωρος από τη Γερμανία. Και μπορώ να μιλάω για οποιοδήποτε θέλω, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία, φίλε μου. Αν δεν σου αρέσει, φίλε να μου, μην ακούς. Την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα, καλησπέρα μου. Και τη δικιά μου. Απλά το πρόβλημα δεν είναι Ολυμπιακός. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Ποιο είναι? Από αυτούς ξεκινάει μάλλον και σε αυτούς τελειώνει. Συγγνώμη. Ωραία, τώρα, αλλά έχω βαρεθεί να το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Ας φύγουμε όλοι από αυτό το πρωτάθλημα να παίζει μόνος του Ολυμπιακός και μόνος του να βραβεύεται. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει κάτι. Μάνο, τίποτα. Αυτά, τα ίδια αυτά, θα λέμε αυτά, ρε φίλε, 200.000 χρόνια. Αυτά ρε φίλε τα ζούμε 40-50 χρόνια. Τα ίδια πράγματα. Αυτό δεν λέω. Ναι, αλλά όταν ας πήγε να κάνει. Όλο πρωτάθλημα, ναι, συγγνώμη λίγο, ρε Μάνο. Όταν πήγε να κάνει όμως την επανάσταση ο Ιβάν Σαββίδης, που δεν κατεβήκαμε εμείς κάτω. Μην γελάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Που δεν κατεβήκαμε εμείς κάτω και χάσαμε ένα τελικό, ενδεχομένως και ένα κύπελο ακόμη. Εδώ πέρα όλοι οι υπόλοιποι της πόλης το χλεβάζατε και το κοροϊδεύατε. Όχι, δεν θα λες χλεβάζατε. Πώς δεν χλεβάζατε? Δεν μιλάω ατομικά σε εσένα. Μιλάω για τους συνοπαδείς σου, για τους συνοπαδείς του Ντρούλη και τα λοιπά. Μπορώ να κάνω. Και την άλλη χρονιά οι Αργιανοί ζητούσαν ξένο διαιτητή. Ναι. Άρα το Σουραβίδη το κοροϊδεύανε. Που δεν κατέβηκε. Και πραγματικά. Παρακαλώ. Και κατέβηκαν οι γάβροι μέσα στο Καραϊσκάκι και γιατί του αγαζεί. Που δεν κατέβηκε ο ΠΑΟ. Με πολύ σεβασμό λοιπόν λέω το εξής. Αν μου επιτρέπει και ο Θόδωρος, ένα δευτερόλεπτο θα μιλήσω. Ναι. Πρέπει να μιλήσει, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρε. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Από την εποχή του Ιβάν Σαββίδη και μετά. Ναι. Ξέρεις που δεν έχεις δίκιο Τάσο. Να ακούσω. Ξέρεις που δεν έχεις δίκιο Τάσο. Στις προηγούμενες εποχές. Ναι. Στις προ Μπατατούδη, Ζαγοράκη και τα λοιπά. Εκεί μπορεί να μην έχω δίκιο. Ναι, το δέχομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ακούω το φίλο το Θόδωρο τώρα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Έγινε μάλλον. Έγινε. Έλα Θόδωρε. Εγώ θα πω κάτι που είχε πει ο Κικέρον και που το πρεσβεύουμε όλοι το 106. Ποιος είναι ο Κικέρον? Ποιος Κικέρον το είπε, ρε? Ο Κικέρον. Ποιος λοιπόν, είναι ο Κικέρον? Είμαστε σκλάβοι του νόμου πολύ για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Κάτσε λίγο, ρε. Δεν πήρες εκπομπή του Απιθύτα, ρε φίλε. Μείνεις κάγκουρα. Ποιος Κικέρον, ρε φίλε? Θα καταλάβουν ότι είμαστε από τη Νεάπολη. Ρωμαίος ρήτορας και πολιτικός. Άμα είσαι από τη Νεάπολη, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν μας λες για καμιά ψαροταβένα. Ποιος Κικέρον τώρα, ρε? Ποιος είναι ο Κικέρον? Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Ναι, καλά τον αφήνω. Κάγκουρα, κάγκουρα που δεν ξέρεις τον Κικέρον και τον Κικέ. Πότε γεννήθηκε ο Κικέρον? Λοιπόν, δεν επαναλάβω, είμαστε σκλάβοι του νόμου. Ναι. Για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Αυτό αν μπορούμε να το καταλάβουμε λίγο, να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι νόμοι? Για να μπορούμε όλοι, έστω και αν δεν μας αρέσει πολλές φορές,
να είμαστε ισόνομα και να μπορούμε να διεκδικούμε τα πάντα. Έφτασαμε, ρε παιδιά, στο 2020 και η Μπάγερν εδώ είναι δυνατή. Αν θες μπορεί να πάρει και ένα σφύριγμα. Αλλά φτάνει αυτό το πράγμα. Αυτή η κατάδια του Ολυμπιακού φτάνει, ρε παιδιά. Ποια δικαστήρια μέσα. Ποια είσαι όνομα, ρε παιδί. Τι να πω. Αυτά, εγώ αυτά έχω να πω. Να κλείσω, να σας αφήσω να κάνετε την εκπομπή σας παρακάτω. Όχι, Θοδωρέ, κάτω λίγο. 13 χρόνια ναι. Έφαγε. Θοδωρέ. Ναι, ορίστε, παρακαλώ. Μεγαλύτερη εγκληματική οργάνωση από τον Ολυμπιακό υπάρχει. Κάτσε. Πουθενά και ποτέ. Εντάξει, αυτό όμως πρέπει, πρέπει να αποδειχθεί. Και βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν υιοθετούμε. Τώρα αυτά πρέπει να αποδειχθεί. Μισό λεπτό, κύριε. Εσείς μπορεί να μην υιοθετείτε. Είναι αυτά που λες. Βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας κάποτε. Είναι αυτά που λες, ρε Σιμάνα. Δεν μπορείς να τα λες. Και είπε θα δώσετε 500 δραχμές για να σωθεί ο Ολυμπιακός. Εγώ τι λέω. Μα μπορείς να λες ότι είναι εγκληματική οργάνωση και τέτοια. Τρελός είσαι. Εδώ εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι έτσι, δεν μπορείς. Πρέπει να το ακούσεις. Λουπαζάκη Θεμανουήλ λέγομαι, λέω και το όνομά σου. Και επειδή το λες το όνομά σου, τη ζημιά το ράδιο θα την πάρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, παιδιά. Δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε αυτό που λέει ο Μάνος. Είναι προσωπική του άποψη. Έτσι, και για να, άλλο οι ενδείξεις, άλλο οι αποδείξεις. Έτσι, και εμείς θέλουμε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, αλλά προσέχουμε, Μάνο. Ωραία, είναι άμα θες έχει οργάνωση. Είναι, έχουν ένδειξη. Τι έγινε? Όπα, τι έγινε, δεν ξέρω. Δεν ακούγεται ο Μάνος. Πριν από πολλά χρόνια. Έπεσε ο Μάνος. Πριν από πολλά χρόνια, παίζουμε. Είχαμε ένα Final Four που παίζαμε Ηρακλής ΠΑΟ ΚΑΕΚ Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Πολλά χρόνια πίσω. Αποκλειόμαστε και παίζουμε τελικό των νέων της ΚΑΠΑ20. Ηρακλής Ολυμπιακός τελικό κάπου στο Βόλο. Μάλιστα. Πώς το λέγανε την πόλη, κάποιος θα με βοηθήσει τώρα. Πάμε εκεί. Πάω εκεί πιο μπροστά εγώ με αυτοκίνητα. Στην Αχιέλο. Όχι στην Αχιέλο. Κάπου εκεί, ρε παιδί μου, δίπλα. Okay. Κάποιος θα μου το θυμηθεί έξω από το Βόλο. Εντάξει. Δεν είναι και ουσία. Πάω εκεί λοιπόν με κάποια αυτοκίνητα. Είμαστε καμιά πενηντάδα και βλέπω είναι καμιά 50 άμαχοι. Στο κέντρο του γηπέδου του Ολυμπιακού με σημαίες, με λάβαρα κτλ. Τα λεφορεία είναι καμιά 10-15 λεφορεία που έρχονται με οπαδούς από το Final Four για να έρθουν για τον τελικό. Μάλιστα. Πάω στον αστυνομικό διευθυντή. Θέλω να σου πω, αυτούς τους ανθρώπους πάρ' τους σε παρακαλώ πολύ και πήγαινε τους εκεί στο πέταλο και βάλε κάποιους αστυνομικούς. Γιατί θα τους περάσουν από πάνω. Έρχονται 15 λεφορία και είναι οπαδοί. Και τι σου απάντησε? Μου λέει έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, μου λέει, απόλυτο. Πολύ σωστά μιλάς. Ωραία, λέω. Εκείνη την ώρα λέει πρέπει να ζητήσουμε, λέει, και την άδεια του Ολυμπιακού. Στους νέους εκεί υπεύθυνος Νταλαβερτζής και τα λοιπά. Τι λες, δε Φίλιππ, είναι ο Μίχος. Ο Πέτρος. Ναι. Έρχεται ο Μίχος εκεί. Και μιλάμε, τώρα είμαστε τρεις μας. Και λέει ο κύριος είναι υπεύθυνος στο συνδέσμο και τα λοιπά, ναι. Και λέει ότι έρχονται οπαδοί και θα πρέπει να πάνε εκεί οι φίλοι του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Για να μην έχουμε, για να μην έχουμε επεισόδια, ναι. Γιατί δεν Μίχος μπορούμε και να καλύψουμε. Γυρνάει, παιδιά, ο Μίχος και το λέει επιλέξει. Πέντε κουβέντες τον είπε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν μετακινείται ποτέ. Άραστε. Εντάξει, καταλάβαμε. Αυτή ήτανε η κουβέντα και τελειώσαμε εκεί. Και με κάνει έτσι τα χέρια ο. Ανοίγει τα χέρια και σου λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Okay, λέω. Ωραία πράγματα. Okay. Παιδιά, μάλιστα. Σε κανένα 20 λεπτό έχουν σκάσει μύτη. Έχουν επιδείξει από τα κυκλειδώματα τα. Πώς τα λέγανε, ναι. Τα τουρνικέ. Τα τουρνικέ και τους έχουν περάσει από πάνω. Όταν σε μιλάω, τους έχουν περάσει από πάνω. Τους ανθρώπους ξεπουπουλιάσανε. Άσχημες καταστάσεις, δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Αλλά κάποιος μπορούσε να το αποφύγει και δεν το έκανε. Αυτό σου λέω, αρέσει. Αυτό σου λέει. Είναι τραγικό, είναι τραγικό, είναι τραγικό. Αυτό σου λέω. Εντάξει. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Okay. Όταν ο ταξίαρχος το λέει ο Μίχος αυτό και αυτό, τελειώσαμε. Έληξε. Τέλος. Γεια σας. Δεν υπάρχει άλλη. Ωραία. Θόδωρε, είσαι εδώ. Αυτά. Ωραία.
Να ευχαριστήσουμε τον Θόδωρο που μας ενημέρωσε και για τον Μάρκο Τίλιο Κικέρον. Έτσι, έτσι λέγεται ολοκληρωμένα. Για να μας. Μπράβο, είδες, αρχίζεις τελικά και ανεβαίνεις από Καλαμαριά, πας στο Πανόραμα. Μένεις, έλα. 63 π.Χ. είσαι, σας παρακαλώ. Το 312. Και ο γέρος ήταν και πακέτος, μαρουλάτος ήταν. Ναι, γι' αυτό το έπαιζε και άνετος τώρα. Ναι, κατάλαβες. Γεια σου κύριε Θόδωρο, θα μαθαίνεις και εσύ από μας, δεν μαθαίνουμε μόνο εμείς. Καλό σας βράδυ κύριε Θόδωρο. Τον ανθρώπο μικρό κόσμο, όντι, να ξέρεις. Ο άνθρωπος είναι ένας μικρός μικρό κόσμο. Θα το έκανα εγώ μετάφραση, βρε. Στο Δημόκριτο έπαιζα μπάσκετ, εγώ τι άμε πεις. Πότε έπαιζε στην Επαλτό εσύ στο Δημόκριτο. Το 1983. 84, 85. Καλά, ρε φίλε. Ο Μαρκόπουλο είχε προπονητή. Όχι, ρε, το Ροδόπουλο. Ο Σάρπης έπαιζε τότε. Ο Γιάννης που έπαιξε στον Ηρακλή. Αντίπαλος ήταν ο Βουρτζούμης στον Άρη που έπαιζε. Ο Σικαλίδης ο Γιώργος. Τον Καρντάσι μου έπαιζε ο Δημήτρης ο Ιατρόπουλος τότε. Τα γκούγκλαρε, τα γκούγκλαρε. Δεν τα ήξερα. Στο παλτό. Τα γκούγκλαρε. Φίλε, εγώ παλτό. Δεν έπαιζα στην πεντάδα. Πήγαινα στις προπονήσεις. Στην 20άδα ήταν, μετά τη δεκάδα στους 20. Φίλε, μπορεί να κουβαλούσα τα νερά, αλλά ήμουν στην ομάδα. Είμαι παρέμαχος στο Γαλάζιο, αλλά μετά τις προπονήσεις έπαιρνα μια κάσα μπύρες. Να το κάνω. Ο Ρόι Τάρκλεϊ. Το σέντερ. Ο Ρόι Τάρκλεϊ των Γαλάζιων. Πάμε να πάρουμε τη γραμμούρα. 23-12-87-888. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή του 54-222. Καλησπέρα. Φιλαράκια μου, ζητώ συγγνώμη αν σας έφερε σε δύσκολη θέση. Ένα καλό. Εντάξει, Μανώ, εντάξει. Αλλά, ναι. Αλλά έχω μάθει να λέω την αλήθεια από την ψυχή μου και το ξέρεις, τα σου λέει. Ναι, ρε φιλαρά, έχεις κάνει ραδιοφωνό. Είσαι πίσω και εδώ και στο Λίμπερο και πρέπει να, να καταλαβαίνεις μερικές καταστάσεις. Κατανοείς ότι. Όχι, δεν κατάλαβες. Το είπα ομά, εντάξει. Γιατί αυτές τις μέρες βλέπουμε τι συμβαίνει εντάξει, στην εντάξει, κοινωνία μας. Εντάξει. Ναι, μου ξέφυγε, ρε ωραία, παιδί μου. Αλλά ξέρουν όλοι ότι η αλήθεια είναι αλήθεια. Ωραία. Εσύ τώρα πες μας τώρα για τον Ηρακλή. Εσύ θες να γίνει αυτό με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων ή δεν θέλεις? Τι να γίνει με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων, ρε παιδιά? Τι να γίνει με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων? Τι δουλειά έχει ο Ηρακλής με ποιον Ηρακλή Αμπελοκήπων? Πώς θα ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία ξανά? Δώσε εσύ μια λύση. Να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Από την ψυχή μου μέσα. Αλλά δεν μπορώ να το πω πάλι γιατί θα με κόψετε. Δεν σε κόψαμε. Προτροπή σου κάναμε. Όχι, θα με κόψετε αν πω αυτό που πρέπει να πω. Ο Ηρακλής πρέπει να πάει. Έχει τόσους δικηγόρους. Τόσους ευυπόλοιπους παράγοντες. Να δώσουν για τα δικαστήρια. Πρέπει να τους πάει από εδώ μέχρι την Αλάσκα. Για αυτά που έχει τραβήξει. Γιατί αν ζητήσει τα νόμιμα δικαιώματά του για αυτά που έχει τραβήξει σε αυτό το ελληνικό σαθρό ποδόσφαιρο, αυτό δεν είναι κάτι κακό, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 δεν είναι κακό, όχι, εντάξει. Μπράβο. Σε αυτό το ελληνικό σαθρό ποδόσφαιρο και τόσες φορές που του στήσανε και έπεσε χωρίς να πέσει, ο Ηρακλής πρέπει να τους πάρει και το δέρμα, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, ας πούμε. Ναι, αλλά τώρα είναι αδύναμος, ρε, μάλλον πώς θα γίνει. Όχι, όχι, έχει δίκιο, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι είναι αδύνατον αυτό, γιατί αυτός ο οποίος μπορούσε να τους πάρει τα σόβρακα, αλλά δεν το έκανε γιατί το τι συμφωνίες έχει κάνει με το κράτος. Βλέπεις, εγώ, Στέφανε, δεν μιλάω όπως εσύ είσαι ο παδός, εγώ είμαι στα καρεκλάκια, στα επίσημα. Περίμενε. Αυτό θα έπρεπε να το κάνει ο μεγαλομέτοχος της ομάδος του 11, που είναι ο Αντώνης ο Ρέμος, ο οποίος λέει πλέον ξεχωρίζει. Ποιος? Αυτός. Αυτός ο οποίος έπρεπε να τους τρέξει. Αυτός που καταστράφηκε από τον Ηρακλή. Περίμενε. Πέρασε την περιουσία του. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Γεράει ο κόσμος. Ο πρώτος καταδικαστής για τον Ηρακλή πρέπει να ήταν αυτός. Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος μπορούσε να κάνει αγωγές και να κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια και δεν το έκανε ήταν ο Ρέμος. Το γιατί το ξέρει αυτός. Και εγώ μπορώ να εικάσω... Στεφανάκο μου, σε παραδέχομαι. Αυτό είναι. Σε παραδέχομαι, σ' αγαπώ. Αυτός ο άνθρωπος κατέστρεψε τον Ηρακλή. Είπε ότι έχασε την περιουσία του για τον Ηρακλή. Πρόδωσε τον Ηρακλή όσο κανένας άλλος. Ούτε ο Θοδωρίδης δεν τον πρόδωσε έτσι.
και αυτός ο άνθρωπος υπάρχει ακόμα, το βγάζουν τα αθηναϊκά ΜΜΕ και λέει ότι εγώ καταστράφηκα από τον Ηρακλή. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι θα μπορούσε να κάνει αγωγές και να διεκδικεί εκατομμύρια τώρα. Δεν το έκανε, ξέρει αυτός καλύτερα και εγώ μπορώ να εικάζω οτιδήποτε γιατί δεν έκανε αυτές τις αγωγές. Αυτό. Όπως και εσύ, όπως και εγώ, γιατί είχε μια ανώνυμη ήτανε εταιρεία, προμελετημένο, επλήγει, ήτανε προμελετημένο το έγκλημα. Επλήγει η ανώνυμη εταιρεία του, πλήρωσε αυτό το τίμα όπως λέει που πλήρωσε, που λέει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικαιώθηκε γιατί υπάρχουν στοιχεία ότι είχαν άλλες 40 ομάδες, πλαστές ενημερότητες, το ένα, το άλλο, συζητήσεις. Αυτά όλα με τους εισαγγελείς. Ακριβώς. Και τα φόρτωσε όλα στον κόσμο του Ηρακλή. Μάνο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Μάνο. Τασούλη. Έλα, Μάνο. Είστε υπέροχοι. Να είστε καλά, υπέροχοι. Ρε, να είσαι καλά. Πραγματικά. Ντρούλινγκ. Παρακαλώ. Σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Να είσαι καλά. Εύχομαι καλά, η ομάδα σου. Εύχομαι η ομάδα σου. Να ξαναπέσει άλλη μια φορά. Να κάνει. Σταμάτα ρε αγόρι μου. Εσείς ειλικρινείς την ψυχή σου, εγώ να μην είμαι ειλικρινείς την ψυχή μου. Δεν το κατάλαβα ρε φίλε. Καλά, εγώ λάθος κάνεις. Εμένα δεν με ακούς. Εγώ... Για μένα μίλησα. Ρώτησε τον Στέφανο να σε πει. Ναι, θες να μείνει ποτέ δεν σου άρεσε. Εγώ φέτος, ναι. Εύχομαι φέτος, ναι, να κάνεις το βήμα παραπάνω και να σου πω κάτι. Ναι. Θυμήσου το από μένα, γράψου το. Σένα, θα το κάνεις. Μαύρο σύννεφο. Μακάρι. Έγινε ρε Μάνο, να σε καλά. Κάνεις, φίλε. Μακάρι, να σε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Μάνο, σε αγαπώ πολύ. Γεια σου, Μάνο. Εντάξει. Τώρα θα το κάνει ή θα παίζετε μαζί εκεί με τον Ηρακλή Αμπελοκήπου. Με το Μάνο, με το Μάνο, πάλι ο κόλος. Με το Μάνο είχαμε κάποιες έτσι διαφωνίες έντονες, αν θυμάσαι στην τηλεοπτική Μαρμίτα. Ναι, ναι, θυμάμαι. Αλμυρός λέγεται ρε η πόλη, έξω το Βόλο. Ναι, ρε. Αλμυρό. Ευχαριστούμε το φίλο του Στράτου και Scan TV. Λεγόταν αυτό που έψαχνες. Στο στούντιο πάνω από το Σκορπιό, λέει στην Νέα Πολύ. Μπράβο, ρε τα γόρια. Ο φίλος ο Στράτος. Μπράβο το Στράτο. Στράτο, ευχαριστούμε, ρε φίλε. Μπράβο το Στράτο, ρε φίλε. Είδες λοιπόν... ο Κικέρον τι έκανε. Ο Στράτος τα ξέρει. Ο Κικέρον, είδες τι έκανε. Ο Στράτος, ρε, ποιος Κικέρον. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Άγγελος. Κι αν ήσουν να λέει καλός και είχες καλή συμπεριφορά και στον ΟΤΕ που δούλευες, σε έπαιρνε, λέει ο μεγάλος Φρίδι και καμιά μπεβέ και σε βοηθούσε να πάει κανένα ξεκόρι στην Καλκιδική. Και ξέρεις το Μεγαλοφίλης, δηλαδή εσύ έπρεπε να κάνεις το αυτονόητο. Στον ΟΤΕ ποιος? Δεν ξέρω. Ο φίλος ο Άγγελος το γράφει αυτό. Δεν κατάλαβα για ποιον το είπε. Για το Μάνο το είπε. Δεν κατάλαβα. Στον ΟΤΕ. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές λίγο. Έτσι. Έχουμε και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, λίγο το ξεχάσαμε. Να πούμε ότι εκτός οριστικά για το μάτσε του ντέρμπι της αγωνιστικής, χάνει το μάτσε του ΠΑΟΚ και ο Ινσούα. Η ΑΕΚ, παιδιά, έρχεται να παίξει με τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία, χωρίς τον Λόπες, χωρίς τον Μπακάκη, χωρίς τους Σιμόες. Βγάλει έξω και τους δύο μακροχρόνια τραυματίες, Σιμάνσκι και Γαλανόπουλο, και το Μάνταλο που είναι τιμωρημένος. Στις δηλαδή, πρώτες αγωνιστικές, 8 βασικοί εκτός. Στις πρώτες αγωνιστικές, έδειξε τα πρώτα δύο παιχνίδια που έκανες. Ναι. Έδειξε ένα πρόσωπο πολύ ωραίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτός ο Αυστριακός. Ο οποίος μετά λες και του κόπηκαν τα πολύ καλώς. Και κάποια στιγμή λες και του κόπηκαν τα πόδια. Στο πρώτο ημίχρονο, δεν θυμάμαι, το μάτς ήταν καλός. Μετά ξαφανίζεται. Μετά του κόβονται τα πόδια. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα δούμε. Πάμε να δούμε τις γραμμές λίγο. Ναι. Είναι φίλοι για να μην καθυστερούν. Καλησπέρα. Έλα. Έλα, σε. Εγώ είμαι. Έλα, με Αντρακορίχε. Glory, match you now. Ζαγό. Ναι. Εσύ, σ' άκουσα το μεσημέρι αυτός ο Ζαγόρας να μην σε αφήσει να πει κουβέντα καθόλου. Ρε, φίλε. Τίποτα. Αποδημοκρατικός πολύ, ρε. Πολύ. Πινοσέ. Να απαντήσεις τον άλλο δεν σ' άφησε καθόλου. Τίποτα. Όποτε πάω να μιλήσω, οι διαφημίσεις πέφτουν όλο τυχαίως ή πέφτει το μικρόφωνο μου. Ένα από τα δύο. Τι ναι, όχι, κλείνουμε τώρα, κάνουμε μετά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Δεν μου λες, Τάσο. Έλα, αγόρι μου. Εγώ τώρα τι να κάνω, αυτοί που δεν παίζουν να εφησυχάσω. Όχι, βέβαια. Όχι, είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το παιχνίδι που δεν παίζουν αυτοί. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί και από εμάς ο Ελκαντουρί μπορεί να λείψει. Ήρθε τραυματίας από την Εθνική, από το Μάροκο. Και δεν ξέρουμε, θα γίνουν και τα τεστ με Ίγκασον Μιχάη, έτσι. Από έρχονται από τις Εθνικές. Ναι, έρχονται από τις Εθνικές. Να δούμε τι μέρη γενέστε. Αν βάλουμε και ότι η ομάδα αποτελείται από
πολλούς καινούριους ποδοσφαιριστές και δεν υπάρχει ομοιογένεια. Με μισή ΑΕΚ τα πει. Ναι, αλλά δεν έχουμε πολλά παιχνίδια μεταξύ μας, δε φίλε. Με μισή ΑΕΚ, αλλά τον Ατρόμητο δεν κέρδισα εδώ και τον Όφη. Κάτσε να δω τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε. Δεν πάτε καλά όλοι σας. Φαίνεται ότι δεν πάτε καλά όλοι σας. Τι εννοείς? Πριν από λίγες μέρες, πριν δύο μέρες, χθες, lockdown στην Κοζάνη. Ναι. Δηλωθήκανε πόσοι νεκροί εχθές. 13 νεκροί. Σήμερα ρεκόρ κρουσμάτων, 508 έτσι. Ναι, καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα. Εσείς ονειρεύεστε παιχνίδια κτλ. Αφού δεν θα ανοίξουν τώρα για τα γήπεδα, 10-15 λένε ότι θα ανοίξουν τα γήπεδα, αυτό που λέγε σήμερα ο Υπουργός, και εγώ κάθομαι και λέω, είναι δυνατόν? Αφού ανοίγουν τα θέατρα και τα σινεμά. Ένα λεπτό. Τα θέατρα και τα σινεμά πώς ανοίγουν? Ότι πάμε σε lockdown. Ναι, Στέφανε, όλα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι χειρότερα τα πράγματα ανοίγουν όμως τα γήπεδα. Εγώ δεν λέω είναι λάθος, σωστό. Δηλαδή εκεί αφαιρούν και 20% στην Γαλλία, έχει μέχρι 30%. Που έχουν τα κρούσματα αναλογικά είναι πολύ περισσότερα. Εσύ 55.000 και 60.000 κρούσματα τη μέρα έχουν. Πώς γίνεται τότε? Κάτι ξέρω. Τα προσέξει. Είμαστε δουλεύουν τότε. Δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει. Okay. Δεν μπορεί όμως, Στέφανε, συγγνώμη, δεν μπορεί να ανοίξουν τα θέατρα, οι κινηματογράφοι. Δεν μπορεί στη δίκη του Φίσα να έχει 15.000 κόσμο. Εντάξει. Και να τα επιτρέπουν όλα αυτά και να μην ανοίγουν τα γήπεδα. Σε αυτό έχει δίκιο. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά μέσα από όλες αυτές τις μαζόξεις είχαμε 14 νεκρούς. Ωραία. Και σου λέει, άσχημα μάλλον. Αλλά αυτό πρέπει να το σκεφτούν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, όχι εμείς. Αυτό σου λέω. Δηλαδή στα θέατρα δεν κολλάει. Στο σινεμά δεν κολλάει. Κολλάει στο γήπεδο μόνο του Ηρακλή, του Πάου και του Ολυμπιακού. Έτσι, σε αυτό, συγγνώμη. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν υπάρχει απάντηση. Και αν θα πει. Κρατήστε μικρό καλάθι. Ναι. Αν θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Καλά, όλοι οι κλάδοι. Όλοι οι κλάδοι. Όλοι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση στην Αθήνα, θα πάει σε lockdown. Δεν θα γίνει lockdown γενικό στην Ελλάδα ξανά. Όχι. Ναι, σου λέει, αν γίνει στην Αθήνα, δεν μπορεί να γίνει. Αν γίνει στην Αθήνα, δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα. Και μεθάνουν, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο, καμιά τριανταριά στην Αθήνα, θα πάει σε lockdown. Θα αναβληθούν κανένα δύο αγωνιστικές. Τι θα κάνουμε? Πρώτη φορά θα είναι. Γι' αυτό σας λέω. Μας ακούει ο Χρήστος ζωντανά. Έλα, Χρήστο. Ναι. Εν τω μεταξύ, τάσο αυτή λέει στην Ομόνια βγάλανε πακετάκι, λέει, τρία παιχνίδια εκεί το Europa League τα εισιτήρια. Με ΠΑΟΚ, με Αϊτχόβεν και με. Ναι. Με τη Γρανάδα. Ναι, ναι. Και λέει, ποσόστοση λέει, γιατί είναι στην εκάστοτε κυβέρνηση, είπε η UEFA. Ναι, σε κάθε χώρα. Διακριτική ευκαιρία. 7.000, πόσο παίρνει το Γασιπί, 7.000. Δικαιούται και το 10% που μπορεί να έχει 700 άτομα. Θα πάνε οι Κύπροι από εκεί πέρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα παίξει τα παιχνίδια με κόσμο. Όχι. Και στην Τούμπα χωρίς κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι που το άκουσα. Νομίζω ότι αν θέλει δίνει εισιτήρια και το, μόνο με φιλάθλους της κάθε χώρας θα γίνεται. Πώς το βλέπεις τώρα με την ΑΕΚ αύριο? Σαν ταράσου. Μεθαύριο. Το, Άρης Απόλλωνος Μύρνης διπλό και Ολυμπιακός Ατρόμητος διπλό. Άκου τον άνθρωπο. Τι? Το ρωτάει πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Τι μπούλικα είναι αυτός ο ακροατής? Τι μπούλικα είναι αυτός ο ακροατής? Το πιστεύω του. Είναι η άποψή του. Γιατί δεν τη σέβεσαι. Καλά κάνει. Τι καλά κάνει? Το μαλώνεις. Τον έχεις φτύσει τον άλλο. Μα κουκούλα αφήτα έγινες. Ρε εσύ δεν το μαλώνω. Δεν το ρώτησες. Ρε Φουκάρας ο Στέφανος πήγε στο κλιματιστικό δίπλα το φτύσιμο. Και έχω μάρτυρα. Δεν το ρώτησες τι θα κάνει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Το ρώτησες τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Και είπε αυτός. Και είπε. Ναι. Και είπε και πρώτο καλοκαίρι. Ναι, το είπε. Τι να κάνει. Δεν είπε να κερδίσουμε την ΑΕΚ. Α χάσει και ο Άρης. Εσύ προγνωστικά στοιχήματος δείχνει ο άνθρωπος. Κάθε Παρασκευή δεν βγαίνει. Πες και για τη Μάτσερ τι θα κάνει, ρε εσύ. Μέσω ανθρακορίχους που τα πετυχαίνει. Δεν ξέρω με τον Καβάνι τώρα τι θα γίνει. Ναι, με τον Ταβάνι θα γίνει. Τι να γίνει με τον Καβάνι, ρε εσύ. Τι να κάνει. 11 παίκτες θέλει Μάτσερ. Τι να γίνει. Καφενές. Σιγά μη θέλει 150 παίκτες. Άφερε το. Διάμπλο, διάμπλο. Ει, ποιο θέλει. Τέλος πάντων. Ωραία. Ζάχο, ναι. Να κλείσω. Να βάλω ένα κουιζάκι. Για βάλω. Να σου αρέσει τα κουιζάκια. Για βάλω. Όχι, είναι σε ένα τραγούδι. Ναι. Πρέπει να έχεις μουσική. Σε ένα τραγούδι ακούγεται η λέξη λίμπερο. Λίμπερο. Ξένο. Ξένο. Ναι. Σε ξένο. Να δώσω την απάντηση ή να το αφήσω δώστε, έτσι. Δεν πειράζει. Δώστε. Θα το δώσω. Δώστε. Είναι σε ένα τραγούδι το Super Trump. Στο The Logical Song. Μάλλον να ακούει που λέει λίμπερο μέσα. Τι λέει, ρε φίλε, στο Logical Song και αγαπημένο τραγούδι μα. Να περάσει τη Δευτέρα, σε δώσω μια δωδεκάδα μανταλάκια. Την κέρδισε με την αξία σου. Γεια σου, Χριστά. Κλείστον υποστήριζε το χόμπιτ αυτό. Κλείστον. Και μα κάνει τώρα ήταν και αντίθετο. Κλείστον. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα τον πάρουμε να μην είναι. Ναι, και μετά το διάλειμμα. Καλησπέρα. Ινσούα Μάτο. Σάσα, Ματιέ Βαλμπουενά εδώ.
Περίμενε εσύ γιατί θα μιλήσει πολύ. Περίμενε εσύ γιατί θα μιλήσει πολύ. Κλείσει και ξαναπάρε μετά τον break. Κλείσε, δεν έχει άλλες γραμμές. Ξαναπάρε μετά τον break, Σπύρο. Ναι, να το αφήσουμε να μιλήσει. Τι κουλοσυνέστησα τον Διακογιάννη μου τον πέρασα. Να σου πω την αλήθεια. Πάμε στο break των 10.30 παιδιά. Ερχόμαστε ξανά με ανοιχτές γραμμές. 2310-287 και 3 οχταράκια. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Αθλητικός Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή. Στέφανος Σωτηρόπουλος απέναντί μας. Ζάγος Ντρούν Γρηγοριάδης. Τάσος Τρέγια στο μικρόφωνο. Παραίτσα για άλλα 20 λεπτάκια. Οι γραμμές είναι δικές σας. 2310-287-888. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-222. Μόλις 0,62 λεπτάκια το μήνυμα με τη ΦΑΠΑ μαζί. Έχουμε δύο φίλους, παιδιά, στη γραμμή, να τους πάρουμε λίγο. Φυσικά. Okay. Ωραία. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, είσαι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι καθαρά. Ο Χρήστος από το Μαύρο Μόναχο. Γεια σου, ρε Χρήστο. Νάτος. Δεύτερο ημίχρονο. Γεια σου, Ζάχο, γεια σου και Στέφανε. Γεια σου. Γεια σου, Χριστάρα. Μόναχο. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λογάκια λίγο, δύο θεματάκια έχω. Ναι, θα ακούμε. Το πρώτο θέμα είναι, αν ακούει αυτός ο Άκης από το Παρίσι, γιατί τώρα τελευταία έχω καταλάβει ότι έχει βγάλει πολύ χολή για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να τον έχει κάτσει ο ΠΑΟΚ εδώ στο λαιμό. Όταν βγαίνει στο ράδιο Τάσο και σε μιλάει μαζί σου, βγάζει πολύ μεγάλη φωλή. Να το πω λίγο επειδή στο. Να είσαι χαρούμενο γι' αυτό. Να είσαι χαρούμενο γι' αυτό. Είναι επιτυχία σου αυτό. Αυτό σε βγάζει καθόλου. Δεν τον άκουσα τώρα τελευταία τον Άκη να βγάζει φωλή για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον κάτι συμβαίνει να πούμε. Άκου Άκη, ο ΠΑΟΚ σου έχει κάτσει στο λαιμό. Θέλει δεν θέλει. Άλλη τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή το δει. Θέλει δεν θέλει. Άλλη τον ΠΑΟΚ φέρνει τίτλου. Μέχρι πέφτεται κιόλα. Εσύ πάλι θα μείνεις με 52 χρόνια άτυπο. Άστο να έχει και lockdown το Παρίσι, ο άνθρωπος μέσα είναι, μην τον κάνεις έτσι. Πάμε στο Ζάχο. Ζάχο. Μαύρο σύννεφο το λένε, δεν το λένε Ζάχο να ξέρεις. Ναι. Άκου βρε τραχανά λίγο, άκου τραχανά. Για σένα λέει Τρέγια. Ζάχο λέει. Εμένα είπες τραχανά. Για τον Ζάχο λέω, άκου βρε τραχανά να σου πω τώρα τα. Α, τον Τρέγια λες τραχανά. Αύριο και μεθαύριο. Ναι, για πες. Και θες να μάθεις να ακούσεις προγνωστικά για την ομάδα σου. Εσύ τα πετυχαίνεις τα προγνωστικά, είσαι 100%. Σε γενικάνε. Ναι, ναι. Πες για τον Άρη, πες για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, πες. Για πες για τον Άρη. Θέλω να κερδίσει ο Άρης 1-1. Τι να τον πεις αυτό τον άνθρωπο. Τι πήρες εσύ. Μια χαρά είσαι, ρε φίλε. Δεν το χαλασμένη σαλάτα έφαγες βραδιάτικα, άντε. Άμα χάσετε αύριο από τον Απόλλωνα Σμύρνης, πάτε να κρυφτείτε στο πιο ψηλότερο βουνό. Άμα φας κάνα τρίμπαλο από το Λιβάγια, θα σε εξηγήσω εγώ τη Δευτέρα. Κερδίς με τα φτερά κατεβασμένα, σε ακούσω τη Δευτέρα. Ειδικά από αυτή την ΑΕΚ τη μισή. Ειδικά από αυτή τη μισή ΑΕΚ. Ναι, λέγει. Θα πορεύω στο λεωφορείο Τσάμι που σου λέω άμα χάσει. Ναι, καλά, εσύ ρε Ζάχο, είσαι με την ομάδα, με την ομάδα που στεναχώρησε και δεν πήγες να κάνεις το νερό σου. Η αλήθεια, αυτό έχει ένα μέρο. Πώς γίνεται τώρα. Και το Λιβάγια το λες, δηλαδή είναι αυτό που σε κάρφωσε, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Ξαπλώθηκε εδώ πέρα ο Μοσκοβίτη, κόντεψε να μα σε χάσουμε. Έχει δίκιο. Έξω, ξαπλωμένο ήταν εδώ. Έχει δίκιο. Εγώ εύχομαι. Έπαθα, λίγο μανεύει και πίεση. Αύριο άρεσε να κερδίσει 1-1. Γεια σου, Χρήστο. Εύχομαι να είστε 3-0 στο 8. Γεια σου, Χριστάρα. Δεν σου λέω στο 90, στο 8. Ρε, τι πάθαμε. Ρε, λοιπόν, τι ακούμε, ρε. Ο άνθρωπος ό,τι λέει το αντίθετο γίνεται. Πάμε λίγο στο λέει. Φίλο που περιμένει. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα σας. Γεια σας, χαίρετε. Ο Γιάννης. Καλησπέρα στο φιλοξενούμενο πρώτα, το Στέφανο. Δεν είναι φιλοξενούμενος. Φιλοξενούμενος. Δεν είναι πλέον. Είναι μέρος εκπομπής. Πρώτη φορά το ακούω το παιδί. Ο Γιάννης. Γιάννη. Αν και μας έχει πει πολλές φορές φιλοξενούμενος σε εμάς, πάω ξέρω, Στέφανος δεν είναι. Καλά δικεφάλ. Να ξέρεις. Καλά δικεφάλ. Είναι απολύτησα. Καλά δικεφάλ. Τον έδωσα assist. Το πρόλαβε. Τι λέει Τζόνι. Τι λέει Ατρομητάρα. Κάνετε. Τι λέει Ατρομητάρα. Εμείς όπως είδες, επειδή τελευταία φορά που τα έχουμε πει, Τάσο, αν θυμάσαι μετά το 1-1 στην Τούμπα, ναι, που σου μου είπες μακάρι να κόψετε και άλλους βαθμούς από τους μεγάλους. Στην Άκη την καθαρίσαμε όπως είδες. Μπράβο. Τώρα είναι η σειρά του Ολυμπιακού αύριο. Ναι, δεν το βλέπω, αλλά. Έχουν βγει κάποια παπαγαλάκια, ναι, πάλι, Είναι ότι τελικά ο Ατρόμητος τώρα είναι του Ολυμπιακού ομάδα και θα κάτσει να χάσει αύριο. Ποιος το είπε αυτό. Βγαίνουν διάφοροι παπαγάλοι. Το είπε ο Ζάχος. Το είπε ο Ζάχος. Όχι, εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι, τέτοια δεν λέει. Ο Ζάχος είναι σπαρό παιδί. Σιγά με πει ο Ζάχος κάτι κατά του Ολυμπιακού. Ναι, παλιά. Όχι, όχι.
Απλώς, παιδιά, να ξέρετε ότι και εσύ τάσου εκτέθηκες. Ναι. Εκτέθηκες και με τα Γιάννενα, το είδες, ναι. Έτσι. Το παραδέχτηκα. Βεβαίως το παραδέχτηκες, αλλά αυτά είναι επειδή σας έχει φιλήσει τα βρωτά, να πούμε, ο προφέσορας. Από εκεί τα έχετε κολλήσει αυτά. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ρε Σιγιάννη, τι θες να μου πεις τώρα, ότι ο Ολυμπιακός είναι αθώος και δεν είχε φύλλα προσκύμενες ομάδες? Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι αθώος. Πώς να μην είμαι, ρε φίλε, καχύποπτος εγώ, όταν πάει και κάνει αυτά που κάνει το καλοκαίρι τα Γιάννενα με τον Ολυμπιακό παρέα? Πώς δηλαδή να μην είμαι? Άκου να σου πω κάτι. Το ότι έχει καλές σχέσεις με κάποιες ομάδες ή όχι, είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Ολυμπιακός, οποιοδήποτε, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα του κλέβει κάθε φορά τους 3 βαθμούς. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αύριο θα πάει ο Σπανός σε εμάς και θα πει στον Κάναντι ότι ξέρεις κάτι, επειδή έχω καλές σχέσεις τώρα με το Μαρινάκι, κάτι να χάσεις. Ναι. Ο Κάναντι καταρχήν θα φύγει. Ναι, το πιστεύω. Άμα πάει και του πει κάτι τέτοιο. Ναι, το πιστεύω. Γιατί και πέρυσι, αν θυμάσαι. Σου λέει, το πιστεύω, σου λέει. Δεν ακούς. Το πιστεύω. Το πιστεύω, σου λέει. Ναι. Ναι, όπως και οι παίκτες της Βέρειας που πήγαν και κατέθεσαν που παίζανε στο μάτς, δεν έπεσε τίποτα στην αντίληψή μας για το 3-0. Όχι, νομίζω είναι όλα καλά. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Κατέθεσε ο κύριος Καλαϊτζίδης. Μην τα λες αυτά, γιατί έχω και για τη γούνα σας. Ναι, να πεις ό,τι θες. Μπράβο, σε βαριά, βγάλτα. Συμμαχία Άρης Ηρακλής, βλέπω. Όχι, αλλά η αλήθεια είναι. Μόλις ολοκληρώσει ο ακροατής. Σύλλογος της πόλεως μας, ιστορικός σύλλογος, δεν κατάλαβα, τρία. Στέφανε. Όχι να σε πικράνω, εντάξει, μεταξύ μας τώρα ξέρεις, εμείς είμαστε μικρές ομάδες που λένε και οι υπόλοιποι δεν έχουμε τίτλους. Δεν ξέρω, κοίταξε, μπορεί να μην έχετε, δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα κύπελο και εκτός αυτού, επειδή είσαι ατρόμητος εσύ, τουλάχιστον οι σχέσεις που έχουμε εμείς με τους Φενταγέννη δεν υπάρχουν. Επειδή φοράτε μπλε. Όχι, έχουμε πολύ φιλία, πολύ. Καταβαίνω κάτω εγώ, μιλάω με Φενταγέννη. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό, το μαθαίνω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, ναι. Γιατί Στέφανε, τελευταία φορά που είχα ανέβει εγώ ήταν 2007, αν θυμάσαι. Τελευταία που είχαμε στο μπάσκετ και συναντηθήκαμε ξανά. Στο μπάσκετ, στο Περιστέρι Ηρακλής. Ναι, το ξέρω. Είχαμε, το ξέρω. Ναι, φάγαμε, κάναμε ράναμε, είχαμε, ναι, έχουμε πολύ καλές. Το ξέρω, να, γιατί έχω πολύ. Να το ξέρουμε για το στοίχημα αυτό, άμα να ξαναεπιστρέψει ο Ηρακλής. Δεν έχει σχέση, όχι, δεν είναι. Είναι οπαδικό το κομμάτι. Στέφανε, δεν και εμείς με τους πάντρες οπαδικό. Δεύτερη ασύλληψη. Εντάξει. Όχι, με τους πάντρες δεν ήταν οπαδικό. Γιατί με τους πάντρες και με τους οφίτες δεν έχουμε καλές σχέσεις, άριστες. Ναι, αλλά ακούσαμε τα Τάνας Γη Θεσσαλονικής και ξέρω εγώ. Τα έχουμε ακούσει. Πάμε. Στέφανε, το θυμάσαι το παιχνίδι που σου λέω το 2007, αν θυμάσαι. Είχαμε τον Λουτσιάνο εμείς. Ναι. Στο Καφτατζόγλιο. Παλίχα. Που στο 87 κάνετε το 2-1 εσείς, στο 89 κάνουμε το 2-2 και στο 93 κάνουμε το 2-3. Ναι. Το 2007, αν θυμάσαι. Βέβαια. Ήτανε χειμώνας. Ναι, το θυμάμαι. Σε αυτό το παιχνίδι είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και εγώ με πολλούς φίλους, είχαμε κάτι ένα τριήμερο. Και πέρασαν πολύ ωραία. Είχαμε μέσα στο πέταλο. Είχα και με διάφορα παιδιά εκεί. Δύο-τρεις φίλους Φενταγέννη τους είχαμε μέσα στο πέταλο, φίλοι μας. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε και είμαστε τώρα μεταξύ μας. Τώρα το γνωρίζεις και εσύ ότι πάρα πολύ είναι από το κίνημα. Εγώ ένα θα σου πω, Γιάννη, και να ολοκληρώσουμε και να πάρουμε και τους άλλους φίλους. Με νίκη ο Ατρόμητος καβαλά στον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Με το καλό. Πήραμε και ένα σεντερφόρ τώρα, Παρτιζάν. Ναι, αμήν. Άντε να δούμε. Τι ώρα παίζετε αύριο? 8, τι ώρα παίζετε? Μην έχουμε τίποτα φαλτσοσφαιρίγματα, 8.30. Δεν έχουμε τίποτα φαλτσοσφυρίγματα τώρα, γιατί θα έχει πιάσει τίποτα. Τίποτα φαλτσοκλουσία σε αυτόν τον κόλλα, μην έχουμε πρώτα και μετά φαλτσοσφυρίγματα. Δεν έχουμε τέτοια, γιατί άστε, σου έχω πει τι έχει πάθει ο δικός σου, να πούμε, πριν από 2 χρόνια που έλεγε ότι ο Ατρόμητος θα ανοίξει τα πόδια στον ΠΑΟΚ, θα ανοίξει τα πόδια στον ΠΑΟΚ και ήρθε ένα-ένα. Ένα-ένα. Τον είχα πάρει, ο φίλος τον είχα πάρει μετά μου. Ναι, αλλά φανατικός ακροατής του είναι, που λες δικό μου. Εγώ έφυγα, εγώ είχε 10 χρόνια τώρα. Γιάννη, λες εκείνο το μάτσο που ο Γουάρντα είπε. Από τον Κολοτούμπα την έκανε. Πριν ξεκινήσει το μάτσο ότι θα είναι 1-0-1 ημίχρονο και στο δεύτερο θα ισοφαρίσει. Και δεν έδωσε και πέναλτι ο Ελκαντούρη, έτσι. Η μόνη ομάδα που έκοψε από τον Αίτη το. Από το έτοιμο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ με μείον 2. Ήσουν 10 βαθμούς μπροστά. Η μόνη ομάδα που μου έκοψε βαθμό την πρώτη, τον πρώτο γύρο. Ναι, ο Ατρόμητος του ΠΑΟΚ. Ήσουν 10 βαθμούς μπροστά, ναι, αυτό. Δεν ήταν 10 βαθμούς μπροστά. Δίπλα-δίπλα. 9 ήταν, 9 έχεις δίκιο. Ποιο ρε, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Λάθος κάνεις. Ήταν ισόβαθμο τον Ολυμπιακό όταν ήταν. Λάθος κάνεις. Ήταν τέτοια εκτίθεση. Ίδια βαθμολογία ήμασταν με τον Ολυμπιακό. Τι είχε, παιδιά, όταν, όλο νίκησε και ο ΠΑΟΚ. Όταν παίξαμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ίδια βαθμολογία με τον Γάβρο. Τσάχο ήταν στον πρώτο γύρο. Ήταν στον πρώτο γύρο. Τσάχο ήταν στον δεύτερο. Κοιτάξτε το πρόγραμμα. Ό,τι θέλετε. Το πρόγραμμα και ένα λεπτό. Στον πρώτο γύρο είχε φύγει 10 βαθμούς μπροστά ο ΠΑΟΚ. Στοπ, στοπ.
Παρός. Όταν έπαιξε με τον. Ρε παιδιά, να μιλήσουμε. Είπατε εσείς ότι κάνω λάθος. Εγώ δεν μιλώ. Γιατί κοιτάς τον άνθρωπο. Να πω και εγώ. Στο μικρό που να κοιτάς. Ναι. Δεν το βλέπω. Στην Ελβετία είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να το δω μέσα από το ραδιόφωνο. Λέω ότι όταν έπαιξε ατρόμητος ΠΑΟΚ, ήταν η ένατη δέκατη αγωνιστή. Ο ΠΑΟΚ είχε μόνο νίκες. Και πέρασε και από το Χαριλάου, είχε μόνο νίκες. Είχε το απόλυτο το βαθμό. Ο Ολυμπιακός τι είχε. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει την Κρήτη. Πώς ήταν μαζί. Στον Όφη είχε χάσει και ισοπαλία. Α, είχε δύο βαθμούς διαφορά δηλαδή. Είχε και πολύ. Πέντε είχε σίγουρα. Το πολύ. Πέντε όχι, είχε σίγουρα. Είχε, ούτε είχε, μέσα στο παιδιά. Έχει δίκιο ο Ντρούλινγκ. Ρε παιδιά, εγώ λέω ότι είχε 7 άμα θέλετε. Εν τω μη με κάνετε τώρα. Το απόλυτο είχε ο ΠΑΟΚ. Μόνο νίκες είχε. Μόνο νίκες είχε. Είχε... Σταμάτα ρε τρέλα. Δεν γίνεται αυτό το όχι, πράγμα. Μην το τρελαίνεις. Όχι, όχι. Το πολύ να είχε 3 βαθμούς. 4 το πάρα. Καλά. Πολύ. Ρε είχε μία ισοπαλία ήδη ο Ολυμπιακός και είχε χάσει μετά. Τι σημασία έχει αυτό. Όταν βγαίναμε από το Χαριλάου. Ναι, αυτό τι σημαίνει θα δηλαδή. Σου πω, ότι... θα σου πω. Όταν βγαίναμε από το Χαριλάου λυπημένοι εμείς. Ναι. Όπου μας χαίρεσε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Βάλαμε τότε και θυμάμαι ένα. Μα ίσα ίσα αυτό ενισχύει την άποψη δική μου. Ποιες γιατί μία ομάδα η οποία είχε συνεχόμενες νίκες με δική του ομάδα όπως λέγατε έκανε γκέλα. Μα σου λέω ότι είχε 7 τι μου λες τώρα, άντε άλλο θα μου πεις. Γεια σου ρε Γιάννη, ευχαριστώ. Α, δεν τις πιάνεις τον άνθρωπο. Γεια σου Γιάννη. Γεια χαρά. Κοίτα να πάρεις τον Γαύρο. Ναι, σίγουρα. Καλησπέρα. Στον επόμενο, καλησπέρα. Θα τον πάρει διπλό είναι. Ναι. Δηλαδή τόση ώρα τώρα μιλάς με ατρομητέο ρε αδερφέ. Ατρομητέος. Ολυμπιακός. Τόση ώρα μιλάς με ατρομητέο, δηλαδή τρία πρωταθλήματα πάνω από τον ατρόμητο έχει. Μην είσαι αγενής, συστήσου εδώ στο καινούριο μέλος της εκπομπής. Συστήσου τον κύριο Στέφανο που είσαι. Καλής μέλος. Γεια σου Στέφανε, είμαι ο αυτοκράτορας. Τι αυτοκράτορας. Της Φάπας. 46 με το φετινό. Και 46 πρέπει. Ο Μίστερ Α2 στο μπάσκετ είναι. 46. Μόλις κέρδισε να πω. Α2 κατ' επιλογή του. Λοιπόν, θρυλέοντα με τρίποντο στα χασομέρια κέρδισε 85-82 την Μακάμπη. Στημένο. Στημένο, να σου πω, η Ατρομητέ εκεί πέρα μπουρνάζει Νέα Ζωή και Λακιώτη. Στην Ελβετία μένει ο ναι, να σταματήσουν λίγο να πούμε, μην παίζουν του χρόνου με την Καστανίτσα. Θα σε ξεπατώσει ο Ατρόμητος αύριο. Ο Ατρόμητος θα σε καβαλήσει την αγωνολογία. Ήδη σε έχει σκεπάσει ο Άρης. Ήδη σε έχει σκεπάσει ο Άρης Ολυμπιακούλη. Εντάξει, αδερφός σας. Ήδη τα τελευταία 5 χρόνια έχεις τρελαθεί γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παραπάνω τίτλους από σένα. Λοιπόν, αύριο τρως και φάπα από τον Ατρομητούλη. Γι' αυτό τώρα το έπιασες γιατί είναι νεόνυμφο το λέω. Αυτό είναι. Ο Ελκαντουρίο, μάτος. Αυτή είναι η υπονόμηση. Ναι. Ενώ εσύ με το μπουχαλάκι και με το. Και με τον υπάλληλο τον Καπί, τον Βαλμπουενά. Και Βαλμπουενά. Ναι. Και ο άλλος που είναι ο Χασάν υπάλληλο στα ΚΕΠ εκεί στην Νικαράγουα. Χασάν, πού είναι. Που λένε. Πού είναι ο Σαββίδης, πού είναι. Εκεί που είναι ο Μαρινάκης. Που βγάζαμε καπνογόνο. Εκεί που είναι ο Μαρινάκης. Πού είναι, ρε, που βγάζαμε καπνογόνο. Τι σε είπε, η μπουγάτσα. Για τον Σάχα τον πέρασε στον άνθρωπο. Η μπουγάτσα με καπνογόνο. Η μπουγάτσα με καπνογόνο σε έχει αφήσει άντιλο 3 χρόνια. Γι' αυτό και το πόνο μας λες αλέ. Κόπηκες. Κόπηκες τέτοια δεν θα λες εδώ. Αυτά τα κοψίματα. Δεν υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακάρα να ακούγεται εδώ πέρα σε αυτές τις εκπομπές. Δεν νομίζω. Εσύ τι θες, το Ολυμπιακά αυτό που σε έριξε για τον Αστέρα Τρίπολης τότε θες. Του ξαναβγες πήρα και πες Ολυμπιακάρα. Να τα ακούσει. Έβαλες και εσύ λίγο το χεράκι. Ξαναβγες λίγο. Άσε τώρα ρε σας πείραξε. Όχι. Να πέσουν αυτοί. Μια χαρά τα. Με καγιούλη εκεί πέρα κάθε μέρα μέσα στο Μακεδονία Παλάς. Τα 300 του Λάμπρου και άλλα. Βγάλατε πάνω. Ούτε τα είδαμε ούτε τη ρόπη τα είδαμε. Κάντε το κορόιδο εκεί λίγο. Μια χαρά θα σουνε. Μια χαρά θα σουνε. Πήρε για να συνεχίσει τη ζωή του. Το βρήσατε τον άνθρωπο. Πώς το λένε. Πάμε στον επόμενο. Ο τότε πρόεδρος. Ναι, ο Παπαθανασάκης. Ο Παπαθανάσης. Τα πήρε ο Μπαρμπαθανάσης. Ναι, ποιος, ορίστε. Έλα, γεια σου παιδιά. Γεια σου φίλε. Ο Τάσος είμαι. Γεια σου έλα, Τάσο. Τάσο. Έλα ρε φίλε. Και το φίλο του Ηρακλειδέα. Γεια σου Στέφανος. Στέφανος. Στεφανάρας. Ο Στέφανο. Μιλήσαμε Στέφανη μια φορά τότε που είχε βγει εκείνος ο φίλος του Καλαμπαριάρο, ξεχασμένος. Ναι, ο Μιχαλόβιος. Ναι. Ξεχασμένος. Α, τον Νίκο λέει. Τον Καβασάκη, τον Νίκο. Ποιο λέει. Ναι. Το μοξί. Μην μιλάς έτσι για τον Νικόλα, ρε. Όχι, ξεχασμένος εννοούσα γιατί δεν το θυμήθηκε στην αρχή ο Στέφανος. Α, εντάξει.
Τέλος πάντων, Ζάχο, τα παραλές πάλι, ε. Γιατί, ρε, τι είπα, εσύ. Για πες. Ήταν η μοναδική ισοπαλία του ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Άρα είχα 4 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και πήγε στους 2, γιατί είχαμε ήδη μείον 2 εμείς ξεκινήσαμε. Μεγάλε, είσαι ο άνθρωπός μου. Λοιπόν, ξεκίνησε με μείον 2, δεν το είπες αυτό. Προπαγανδιστή. Ναι, με μείον 2, όντως. Ναι. Εγώ είπα. Προπαγανδιστή. Είπες ότι είπα, δεν ήταν έτσι. Είπα ότι είχε το απόλυτο των βαθμών. Είχε το απόλυτο. Ναι, αλλά δεν είπες στον κόσμο ότι είχαμε μείον 2, το ξεχάσαμε εμείς. Είχε το λιγότερο και 9 και 10 έλεγε. Εγώ θυμάμαι 7, να σου πω την αλήθεια είχε. Γι' αυτό έκανε. Γι' αυτό έκανε νόηματα στο δίπλα μείον 2, κάτι 2, έκανε 2. Εγώ έκανα 2. Παιδιά, πω προπαγάνδα το μεσημέρι, προπαγάνδα το βράδυ. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Μα δεν τον πήρε, πληρώνει κινητό. Τι και πληρώνει, ρε εσύ. Έλα, ρε Τάσο. Έλα. Εγώ εδώ είμαι, ο κορατής μου. Έλα, Τασούλη. Για το φίλο που σπάει πλάκα, κάπου κάπου σκάει ο στόλος μύτη και πιάω το μάγει. Την καταλαβαίνω. Ωραίος. Δεν είναι ούτε λυνήσιμο ούτε τίποτα. Ωραίος, όχι μια χαρά. Κάθε φορά να σπάει πλάκα. Και ο Μάτος. Ρε φίλε, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτοί τους στερήσανε τα κύπελλα και το πρωτάθλημα. Και πόσο αποδημένο, μπορεί να έχει ένας οπαδός που έχει μάθει να τα κατακτά όλα τα βατζιλίκη. Και ας έχει την καλύτερη ομάδα. Με κατάλαβες. Εγώ νιώθω πάντως Ζάχο, Τάσο σαν Αριανός και σαν Ερακλειδέας. Γιατί? Με τα λίγα τρόπια που πήραμε εγώ δεν είμαι χορτασμένος. Καλά, αυτό δίκιο έχει. Λογικό. Δεν χορταίνει τώρα αυτό που, τώρα που το λες, απόλυτο δίκιο. Κανείς δεν χορταίνει τίτλους. Εγώ προσωπικά έτσι. Τώρα άλλοι μπορεί να είναι. Κανένας μωρέ τώρα, εντάξει. Υπάρχει κανένας που να μην θέλει τίτλους. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς. Ωραία, Ζάχο, χθες όταν έκλεισα που είπατε για τους τίτλους αργότερα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει 29 τίτλους. Σε ποιο πράγμα θύμισε μου λίγο εσύ. Θα σου πω. Δεν θυμάσαι που είχε αυτός ο φίλος του Γαβρου και είπε έτσι και αλλιώς και αλλιώς ναι. Και εμείς μικροί ήμασταν Άρης και μετά γίναμε Ολυμπιακός. Εγώ τα θυμάμαι. Ναι. 29 που εννοείς. Και τώρα οι δικοί σας το παίζουν έτσι. 29. Πώς. Τι, δηλαδή είπε ότι είχες λιγότερα, δεν το θυμάμαι. Εγώ λέω. Α. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει 29 τίτλους. Ναι. Αν θες τους λέω κιόλας. 20... Ο Άρης δεν έχει τόσους. Πόσο Άρης έχει παραπάνω. 29 που έχει ρε φίλε μου. Θα σου πω τώρα, περιμένω. 10 στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία, 7 στο μπάσκετ. 7 είναι στο μπάσκετ. Ωραία. Ναι. 6 στο βόλεϊ. 6 στο βόλεϊ. Ναι. Ναι, 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελα. Ναι. Να σε πω και τις χρονολογίες να τα βρεις. Όχι, σε πιστεύω, δεν χρειάζεται. Ναι. 3 σερή πρωταθλήματα έχουμε. Σε πιστεύω, δεν είναι θέμα, ναι. Ναι, και 6 στο handball. Και 6. Στο handball, 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και 6. Και εννοείς ότι ο Άρης όλα αυτά έχει λιγότερο από τον ΠΑΟΚ, 29 είπες. Ναι. 21 έχει μόνο στο μπάσκετ ο Άρης, φίλε. Ωραία, αφού αλλού δεν έχει ρε Ζάχο. Δεν έχει αλλού. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει 4. Να σου πω, άκου, περίμενε λίγο. Να σε ακούω. 21. 4 στο ποδόσφαιρο, 25 και 1 στο πόλεμο. Τρέξτε το λίγο, έχω άλλη μία γραμμή και πρέπει να κλείσουμε. Όχι, Τάσο, αν αναφέρεται και αυτό και είναι έτσι όπως θα λες, θα το ψάξω. Αν έχεις δίκιο, μπράβο, έχετε περισσότερα και τέλος πάντων. Οκ. Τα σου λέει. Εντάξει, παιδιά. Ευχαριστούμε τα Σούλη, να σε καλά. Λοιπόν, βρήκα τη βαθμολογία. Αν θυμάμαι καλά, για τα δύο λέγαμε εμείς, αλλά τέλος πάντων. Για πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Πρωτάθλημα 18-19. Βαθμολογία Super League, πέμπτη αγωνιστική. Είναι που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό, το τυχερό διπλό. Αν θυμάσαι μετά τον γκολ. Το 0-1. Λοιπόν, με το διπλό εκείνο, την πέμπτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία με ένα βαθμό. 13-12. Μετά κερδίζει τον Άρη, χάνει. Ναι. Πάει 4 άρα, άμα είναι έτσι. Ναι. Όχι, πάτα. Μα ξέρεις τι. Ναι. Πάτα ατρόμητος πάω και 1-1 και δέσω στη βαθμολογία. Είναι πολύ απλό. Τέλος πάντων. Πάμε το φίλο που είναι στη γραμμή και θα το δούμε. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Δεν έχω πρόβλημα να πω ότι έκανα αυτό. Λοιπόν, το προηγούμενο συμφωνώ, αλλά του γυναικού αν τα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο τα μέτρησε. Δεν ξέρω, δεν τα άκουσε καλά. Σωστά είναι για τον γυναίκα και τον γυναικό. Το γυναικό να τα μετρήσει του ΠΑΟΚ είναι πολύ περισσότερο. Ναι, και τον γυναικό. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό να πάμε παραπέρα στο Ολυμπιακό που άκουσα. Και στους παιδες είναι. Ναι, ναι. Εμείς θα πάρουμε πολλά πρωταθλήματα. Το θα βέβαια εντάξει είναι, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι τόσο μεγάλο ο ΠΑΟΚ τώρα που το βλέπουν όλοι αυτό. Αλλά θα πάω στο Ολυμπιακό τον οποίο τον έχουμε κόψει, ξέρεις πόσα άκρη τα πρωταθλήματα. Και τον έχουμε διώξει ένα σωρό προπονητές. Είχε τον Μπούκοβι, τότε ξέρετε πώς τα παίρνει ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα, να μην το ξαναπούμε. Πάει ο Φεντουλίδης κάτω τότε που είχαν πάρει τον Γκούδα κάτω και τον τραβάει ένα μέσα στον Πειραιά και τον διώχνει τον Μπούκοβι που τον είχαν Θεό. Λοιπόν, εν συνεχεία
ήρθε εδώ στην Τούμπα αργότερα να πάμε πιο, να πάρει το πρωτάθλημα έτοιτος, του τραβάει μια κεφαλιά ο Σαράφης, το θεμάστε αυτό φαντάζομαι, δεν είστε μικροί. Το Σαράφη εγώ λίγο το πρόλαβα, εγώ πολύ λίγο το πρόλαβα, ο Τάσος δύσκολα. Εγώ φίλε 36 με δεν το θυμάμαι. Εγώ το πρόλαβα. Το Σταύρο, 36 με δεν το θυμάμαι, λίγο ακουστά τον. Βέβαια με τις διατησίες, με τα ξέρετε, τα αυτά δεν χρειάζεται να τα πούμε. Λοιπόν, και μετά να πούμε και το περσινό αν θέλετε, γιατί είναι και άλλα, να μην σας κουράζω τώρα, θέλετε και να κλείσετε. Λοιπόν, ρίξαμε τον Άρη πόσες φορές στη Β' Εθνική και στη Γάμα ας πούμε. Και θα τον ξαναρίξουμε γιατί τώρα δεν μπορεί να πληρώσει ο Άρης τα συμβόλαια αυτά που έχει κάνει. Και άρα δεν θα το ρίξετε εσείς, αν δεν μπορεί να τα βάλουμε εμάς, ότι εμείς τον ρίχνουμε τον Άρη. Καλά, τώρα δεν είπες ότι θα τον ξαναρίξουμε, αλλά θα τα βάλουμε μαζί. Ρετσίνα, φίλε, μην πίνεις το βράδυ. Ρετσίνα, δεν κάνει καλό. Μετά τις 11 Θες τον ακροατή σου, Ρωμένο. Μετά τις 10.30 μην πίνεις. Τι παίχτε έχει απληρωτού. Για πε μου τώρα. Άμα τα ξέρει εσύ, πε του εσύ. Τι πράγμα, τι έκανα, τι είπες, πόσους παίχτες, πόσους ροσφαιριστάς έχεις απλήρωτο. Προφανώς ο Άρης πήρε άδεια και δεν έχει κανέναν απλήρωτο. Τα άδεια, ρε, για άδεια μιλάμε. Εσύ το μου λέγασαι, άμα μην έχεις απλήρωτο ακόμα, το βούργαρο πριν. Εντάξει φίλε, μην πίνεις, μετά 10.30 μην πίνεις. Πάρε κανένα χάπι για την πίεση. Πάρε κανένα χάπι για την πίεση και άστα αυτά. Εντάξει ρε Θείο, άστα αυτά τώρα, δεν είναι για σένα τώρα. Φίλε, πόσο γνώρισε. Καμιά πρέφα στο καφενείο και άστα αυτά τώρα. Τώρα πόσο έχει σημασία, εγώ κοίταξε το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν έχει σημασία. Όχι, μια ερώτηση κάνω, γιατί σε είπε Θείο. Άκουσα. Ο Ζάκος δεν έκανε Νικόπουλο, 52. Καλά σου λέει, 52. Με αυτό το πρέπει να έχω. Έγραφα τα παιχνίδια που έπαιζε ο Βασάρας στη Β' Εθνική, Α' Εθνική του πρώτου, τον Αντώνη του Βασάρα. Στο Θερμαϊκό έπαιζε Β' Εθνική, τον έγραφα τα παιχνίδια στον Καμπάνι. Στη Καστριτσίου, για να καταλάβει πόσο χρόνο είμαι. Εντάξει, ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να κλείσουμε, καλέ μου κύριε. Να σε γεια σου, γεια σου, καλέ άνθρωπε. Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Κλείνει τον κόρφο του ήλιο Καμπάνι. Ναι, άρε Καμπάνι, ποιο είχε. Έπεσε και το τέτοιο. Άρε Καμπάνι, μπράβο. Κλείνει τον κόρφο του ήλιο Καμπάνι. Μα καλά λέει ο αδελφό Ηρακλειδέα. Ρε τι ακούω. Ο άνθρωπο πραγματικά. Καλό, καλό. Όλοι στον Άρη να πνιγούν. Στο τέλο το καλύτερο ήταν, Στέφανε. Ρε τι ακούμε, ρε παιδιά, είναι καλή. Στον κόρφο του Γιώργου Καμπάνη. Μα δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Τι να πούμε, λάθο ότι έχει. Οχ. Ωραία εκπομπή ήταν πραγματικά. Μια χαρά, μια χαρά. Παιδιά, ευχαριστώ για όλα. Τι ευχαριστώ, δεν θα σου άλλωσε την άλλη παρέα. Εννοείται, ρε. Απλά ήταν ένα η πρωτιά έτσι. Εντάξει, πρώτη φορά. Ωραία, ωραία. Και κάθε Παρασκευή και καλύτερα θα είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Να ευχαριστήσουμε το Σεργιάννη στην Ανατολή. Το Σεργιάννη στην Ανατολή να το ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε το Barber Shop και τα Root. Και βεβαίως εγώ τουλάχιστον προσωπικά με εσάς έχω άλλες δύο ώρες παρέα μαζί σας εδώ ζωντανά στο Λίμπερο 107,4. Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Live Kitchen. Είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό στο service. Η ταχύτητα της παραγγελίας σας, την ποιότητα των υλικών, απίστευτα αλλά πραγματικό. Κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου και βλέπεις μέσω κάμερας τι τρως ζωντανά. Ποιος το παρασκευάζει και τι υλικά μπαίνουν στην παραγγελία σου. Live Kitchen ξεκίνησε να λειτουργεί και ήρθε για να μείνει. Λοιπόν, μπορείτε να επιλέξετε μέσα από 14 είδη σάντουιτς, 9 είδη από μπέργκερ, από 5 είδη τορτίγιας, 15 είδη ορεκτικών και πολλές άλλες εκπληκτικές γεύσεις και δημιουργίες στο ασπεριμένου στο Live Kitchen. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2316-018-478-479-480 από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 2 το βράδυ, Ανδρονίκου 21, Δυτική Θεσσαλονίκη, στον Εύοσμο Live Kitchen. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το πρατήριο Υγρό Καυσίμων και Δυναμής Πετρελαίου Θέρμανσης του Χλυκίδη ΙΣΑΚ, ένα πρατήριο μισθωτή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη και γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Σημειώστε το τηλέφωνο για παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης 2310-611-256. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλο το ακροατήριο του Αθλητικού Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που ήταν εδώ συντονισμένοι. Ελπίζουμε να άρεσε η εκπομπή, έτσι. Πρώτη και με τον Στέφανο που είναι εδώ παρέα μας. Λοιπόν. Ραντεβού τώρα ξανά για την επόμενη Ράδιο Μαρμίτα τη Δευτέρα στις 9 η ώρα πρώτα ο Θεός, έτσι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.